Μαέστρο, τι έγινε, σας έλειψε ο Χριστόφορος και το βυστίκι του. Λοιπόν, επέστρεψε δυναμικά. Ή όχι και τόσο δυναμικά, τέλος πάντων θα δείξει. Η δεύτερη σεζόν Μαέστρο ήρθε στο Netflix λοιπόν για να μας ταξιδέψει και πάλι στους όμορφους παξούς. Ξέρετε, αυτό το όμορφο, πράσινο και ήσυχο νησί που ο Μπακαλιάτος το έχει μετατρέψει μέσα σε 15 επεισόδια σε Σικάγο. Όπως θα καταλάβατε, σήμερα θα διασκεδάσουμε με την δεύτερη σεζόν της σειράς Μαέστρο του Christopher Papakalliatis. Οπότε καθίστε σε διβάνια, καρέκλες, τραπέζια, πολυθρόνες, μπιντέδες, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, γιατί ξεκινάμε. Έτοιμοι! Φύγαμε! Αχ, Παναγία μου, ξεκίνημα με τη σακουρά, θα βρήκες να κάνεις, μωρέ. Ήρεμα, ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Ποιος άνθρωπος στον πλανήτη χορεύει σαν περιστέρι στην Ομόνια, ρε Παπακαλιάτη. 44 δευτερόλεπτα έχεις μετρήσει, ρε φίλε, και έχω πατήσει 2 φορές πώς, δηλαδή, αυτό είναι ρεκόρ. Το λένε κουβά, παιδιά, είδατε! Πλάκα, ε! Πολύ πλάκα! Καπολετής ο Χριστόφορος! Ρε το σατανά! Ο κουβάς, λοιπόν, μαζεύει σιγά σιγά τα πράγματά του γιατί παίρνει σύνταξη, κυρίες και κύριοι. Την κάνει από το σώμα μία εξέλιξη που δεν θέλει και τόσο να αποδεχθεί καθώς φαίνεται. Μάλιστα, το σώμα του Χαράλαμπου, που όπως είδαμε στην προηγούμενη σεζόν, θα έλεγα είδε τα ραδίκια ανάποδα, αλλά δεν τα είδε και τον ρίξα στη θάλασσα, λύθηκε λοιπόν από τον βυθό της θάλασσας και βρέθηκε από τις ελληνικές αρχές τελικά. Με άλλα λόγια, την έχουν βαμμένοι οι πρωταγωνιστές μας. Όχι που θα την γλίτωναν. Ήμασταν σε διάσταση. Είναι από εκεί? Όχι, όχι, όχι. Είναι μουσικός. Είχε πάει για ένα φεστιβάλ. Η Αλεξάνδρα μας τώρα, το καλό μας τα κορίτσι, παιδιά. Από την άλλη πλευρά έχει πάει σε μια ψυχολόγο που το γραφείο της είναι βγαλμένο κατευθείαν από την έννοια του Κιούμπρικ. Και θέλετε να μεγαλώσετε αυτό το παιδί σας ζευγάρι? Για να είμαστε εδώ. Ναι, για να είμαι εδώ. Με τον Ορέστη να λάμπει δια της απουσίας του όμως και την Αλεξάνδρα να προσπαθεί να βγάλει τα αποθυμένα της σε κάποιον άλλον. Πάντως, το λες και εξέλιξε αυτό για την Αλεξάνδρα, διότι παλιά όλο αυτό το έκανε τσάμπα. Τώρα τουλάχιστον πληρώνει αυτό που του φορτώνεται. Και έτσι ο Χαράλαμπος θα θεωρηθεί αγνοούμενος. Ένα τέτοιο γεγονός πάντα δημιουργεί ταραχή σε μια μικρή κοινωνία. Και εδώ υποτίθεται πως το νησί μαθαίνει για πρώτη φορά ότι ο Χαράλαμπος αγνοείται και το παίζουν θλιμμένοι τάχα μου, ενώ η πραγματική τους αντίδραση θα έπρεπε να ήταν αυτή. Τώρα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να παίξουν θέατρο για να μην κινήσουν υποψίες μερικοί. Και άλλοι επειδή φοβούνται μήπως ο Χαράλαμπος επιστρέψει. Που να ξέρω δηλαδή. Ότι θα πούμε εδώ θα μείνει μεταξύ μας. Καταλαβες? Εσύ δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Εγώ θέλω να μιλήσω. Είναι η δική μου ανάγκη. Α. Σοφία μου, να πω κάτι τώρα εγώ. Μήπως έχει μεγαλύτερη ανάγκη να μιλήσει ο γιος σου που σκότωσε έναν άνθρωπο εμβρασμού ψυχής και όχι εσύ? Δι εγώ τώρα. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απλώς άκουσέ με. Δεν έχω ιδέα πώς μπορεί να νιώθεις. Α, μάλιστα. Όχι. Άντε, πες τέτοια, να τελειώνουμε. Τι θες να πεις? Μιλάμε δυο μας. Ήσουνα σε άμυνα. Αντώνη, σε παρακαλώ, Αντώνη. Εάν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να μάθετε πώς να μην είστε μάνα, ορίστε το παράδειγμα. Η Σοφία μας, το καλό μας το κορίτσι. Που στην ουσία μας διδάσκει ότι και όλοι σχεδόν οι χαρακτήρες σε αυτήν εδώ τη σειρά. Πως η παθητικότητα έχει ακριβώς την ίδια δυναμική με την ενεργητικότητα. Θα το αναπτύξω όμως όλο αυτό που είπα στη συνέχεια. Δεν κάνω αυτή την κουβέντα μαζί σου. Θέλω να κάνεις καμία κουβέντα, εσύ. Εγώ θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να ακούσω γαμώ τη βουτάρα μου! Λοιπόν, παιδιά, θέλω να περάσω ένα μήνυμα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Με προσέχετε. Πάμε. Εάν κάποιος έχει ένα πρόβλημα και εσείς θέλετε να τον βοηθήσετε, αφήστε τον να μιλήσει και μην γίνεστε εγωκεντρικοί και φταίδες ακόμη και τις στιγμές που υποτίθεται ότι θέλετε να τον βοηθήσετε. Γιατί καρφώνεστε ότι στην τελική πάλι τον εαυτό σας θέλετε να βοηθήσετε και όχι αυτόν. Ευχαριστώ. Μην τολμήσεις και μου ξαναμιλήσεις γι' αυτό, καταλαβες? Εντάξει, συγγνώμη. Και επειδή νευριάζω, θα φύγω από αυτή τη σκηνή όπως έφυγε και ο Αντώνης. Ανασφάλειες, περίπλοκα συναισθήματα, όχι, όχι. Εγώ είμαι πιο clean cut. Και να σου πω την αλήθεια, τις λυπάμαι αυτές τις γυναίκες που έχουν συνέχεια ανάγκη μια βοήθεια, μια στήριξη. Αυτή τη σκηνή την έβαλα για να σας πω, κυρίες και κύριοι, πως σκηνοθετικά και η δεύτερη σεζόν του Μαέστρο έχει χαρακτήρα. Έχει πολύ ωραίες γωνίες λήψης, έχει πολύ όμορφα κοντινά, είτε στα χέρια των πρωταγωνιστών, είτε στο πρόσωπό τους, για να τονίσει κάθε φορά τη συναισθηματική τους κατάσταση. Και έχει επίσης, κυρίες και κύριοι, και πολύ παιχνίδι με καθρέφτες. Αυτή η σεζόν δουλεύει πολύ πλάνο μέσα από καθρέφτη και εγώ τουλάχιστον αυτή την κίνηση μεταφράζω ως ένα υποσυνείδητο. Το μήνυμα πως όλοι οι χαρακτήρες μας προσπαθούν να κρυφτούν από τον πραγματικό τους εαυτό που αποτυπώνεται όμως στο καθρέφτισμά τους.
Θέλω να φτιάξω και τις υγρασίες στο υπόγειο. Αχ, γιατί μου το θυμίξατε τώρα αυτό με την αλυσίδα. Καλά δεν το είχαμε ξεχάσει. Τέλος πάντων. Πάλι καλά γλιτώσαμε από εδώ αυτά παιδιά από αυτή τη σεζόν. Βέβαια, όχι ότι ο Χριστόφορος θα μας άφηνε έτσι, ε. Πάτε καλά. Τι λες να έγινε. Πού να ξέρω, ρε μάνα. Τι κάνουμε τώρα. Περιμένουμε. Λες να γυρίσει. Κοίτα Μαρία, παρόλο που δεν ξέρεις εσύ, εγώ θα έλεγα όχι γιατί... Αλλά δεν θα πάρω το ρίσκο γιατί από τον Χριστόφορο όλα τα περιμένω. Να σου πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Το ξέρω. Πρώτον, άλλο επίπεδο ηθοποιίας από την καλύτερη ηθοποιό αυτού του project από την κυρία Καβογιάννη, γιατί μπορεί να σας έχω κουράσει τόσες φορές που το έχω πει, αλλά δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Και δεύτερον, μου αρέσει που την έβαλαν εδώ να μην πει αυτό για το οποίο ντρέπεται, που φυσικά είναι ότι εύχεται να έχει πεθάνει ο άντρας της ο Χαράλαμπος, ή όπως θα έλεγε ο Θωμάς, εύχομαι να έχει ψοφήσει με όσο χειρότερο τρόπο γίνεται. Ο Μούλος. Ε, καλύτερο. Καλά ρε Σπύρο, ρε αγόρι, θα μας τρελάνεις. Πας και θάβεις το όπλο με το οποίο ο Αντώνης σκότωσε τον πατέρα σου στον τόπο του εγκλήματος, είσαι εντελώς ηλίθιος. Ρε παιδιά, είναι σαν να πάω εγώ να κλέψω μια τράπεζα τώρα με ένα όπλο και να κρύψω το όπλο φεύγοντας κάτω από ένα γραφείο μέσα στην τράπεζα. Θα μπορούσε να πας στην αστυνομία. Αυτό είναι το λογικό. Λογικό για ποιον. Ούτε σε να θέλω να βλάψω ούτε το παιδί σου. Νάτος ο Αλάνης Νάτος, ο αγαπημένος μου χαρακτήρας αυτή τη σειρά, έκανε την εμφάνισή του ο Μιχάλης ο γιατρός, ο οποίος έχει δει τα πάντα από τη δολοφονία του Χαράλαμπου, όμως κάνει μούγκα στη στρούγκα για ευνόητους λόγους. Τι να κάνουμε, το παιδί ερωτεύτηκε. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο έρωτας τυφλός, είναι και ο Μιχάλης. Ή τουλάχιστον έτσι το παίζει. Πού να φανταστώ πως θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το γιο του σκέφτομαι. Το ξέρω από. Από μωρό παιδί. Δεν μου χαθείς εγώ κεντρικό γουρούνι. Όλοι για αυτόν τον χλέμπουρ έχουν μπλέξει κυρίες και κύριοι και αυτό συνεχίζει να παίζει θέατρο. Να σημειωθεί εδώ, νομίζω το έχω ξεχάσει, πως ο Φάνης, ακόμη δήμαρχος, δεν έχει γίνει έτσι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να εκτελεί χρέη δημάρχου κανονικότατα. Ρε κάντε μια παλικαριά εκεί πέρα και ανοίξτε καμιά ντουλάπα μέσα στο δημαρχείο, γιατί κάπου εκεί θα βρείτε και δεύτερο πτώμα. Του προηγούμενου δήμαρχου. Δεν ήρθα για να μιλήσουμε, να σε δω ήθελα. Είναι καλύτερα να μην έχουμε πολλά πολλά. Λοιπόν, θα βγεις. Συγγνώμη, καταλάβα καλά. Μη μου πείτε ότι. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ. Αν δεν μπορείς εσύ, ρε μαλάκα, τότε ποιος. Αντωνή, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σου. Ρε, πάλι θα δούμε αυτούς τους δύο να είναι μία θέλω, μία δεν θέλω. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, τι άλλο πρέπει να γίνει για να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο με αυτούς τους δύο. Θέλω να ασχοληθώ σοβαρά με τη ζωή μου και όχι να μπλέκω με καταστάσεις. Τι λες, μπορεί αχάριστη η φίτσα, τι του λες του ανθρώπου. Ο άλλος υποχρεώθηκε να σκοτώσει τον πατέρα σου. Για να μην σε σκοτώσει ο πατέρας σου και σε εξηγήσει έτσι. Πρέπει να σκεφτώ το μέλλον μου για να είναι πολύ εντάξει. Και θα έχω μια ήρεμη ζωή μαζί της. Αυτό θέλω. Άντε πάλι, πάλι αυτό με τη Γιάννα θα δούμε. Πάλι αυτό. Ρε Χριστόφορε, κάτι νέο ρε φίλε δεν μπορούσες να τα γράψεις. Πάλι χώρια θα τους δούμε αυτούς τους δύο. Τι γίνεται, μήπως έβαλα πάλι την πρώτη σεζόν κατά λάθος ρε παιδιά. Για εδώ. Φύγε, φύγε. Σε παρακαλώ πολύ, μην ξανάρθεις εδώ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θα έχει περάσει καιρός. Μάλιστα, κατάλαβα. Πού να σκεφτόμαστε τώρα νέα σενάρια με αυτούς τους δύο, να συμμαχούν για τον ερωτά τους και να πηγαίνουν μαζί κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Είναι πολύ πιο εύκολο, κυρίες και κύριοι, η απόρρεψη, το κλάμα και η μύρλα. Ας κάνουμε λοιπόν reset και ας ξεχάσουμε όλα όσα είδαμε να περνούν σε μια ολόκληρη σεζόν που υποτίθεται θα έπρεπε να έχουν εξελιχθεί ως χαρακτήρες. Φυσικά. Ο Χριστόφορος αποφάσισε να πάμε όλη την πίστα από την αρχή. Πάμε. Έλα, έφυγες. Να προσέχεις. Ό,τι να είναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ό,τι να είναι, ρε. Η Κλέλια κόβει το μαλλί πάνω στα νεύρα και την κατάθλιψή της, κυρίες και κύριοι. Κάτι που θέλω να δω θετικά εγώ. Αλλά τα τσέλα από κάτω που παίζουν δεν με αφήνουν. Η σχέση τους δηλαδή τελείωσε. Τι λέτε όμως εσείς κυρίες και κύριοι, που θα σταματήσει αυτή η τρέλα που κάνει η Κλέλια, θα το φτάσει μέχρι η ρίζα το μαλλί, θα το κόψει κουρούπα, θα μείνει. Κλέλια, έμαθα θα πας στην Αθήνα στο 2 να δώσεις. Ναι, ελπίζω να περάσω. Τι, αυτό ήταν. Εγώ με τη μουσική που άκουγα τόση ώρα νόμιζα ότι θα βγει έξω η Κλέλια και θα είναι σαν τη Σάρλιζ Θερόν στο Mad Max. Σε περίμενα. Γιατί? Γιατί το τελευταίο καιρό δεν έχω ασχοληθεί καθόλου μαζί σου. Και είναι άδικο αυτό. Δεύτερο δωρεάν σεμινάριο από τη Σοφία μας, κυρίες και κύριοι, για το πώς να μην είσαι σαν μητέρα. Μιλάμε την τύψα, την κλέβουμε, έτσι. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ασχολείσαι όπως πάντα μόνο με τον Αντώνη. Του Αντώνη τα προβλήματα είναι πάντα πιο σημαντικά, αφού είναι γκέι, και άρα πιο σημαντικό για να ασχοληθεί κάποιο μαζί του. Τι? Πότε, πώς, πού, από πότε η Κλέλια ζηλεύει τον Αντώνη. Εξάλλου σε αυτόν έχει αδυναμία, τι συζητάμε τώρα. Μην γίνεσαι κακιά. Δεν γίνομαι κακιά. Ζηλεύω. Ρε, αυτοί οι δύο στην προηγούμενη σεζόν δεν ήταν απίστευτα δεμένοι και αγαπημένοι μεταξύ τους, δεν πηγαίνανε μαζί κόντρα και στους δύο προβληματικούς γονείς τους. Η ζήλια από πού ήρθε.
Ρε μαμά, μια απορία έχω. Δεν σε λυπάσαι. Αχ, Λέλια μου, πες το ψέματα. Και εγώ τώρα που βλέπω για τρίτη φορά αυτή τη σεζόν, ακριβώς την ίδια απορία έχω, αλλά για τον εαυτό μου. Όχι μόνο Κλέλια μου δεν λυπάται τον εαυτό της, αλλά είναι και κεφάτη γιατί ψωνίζει του Βερόπουλου. Ο τύπος ήταν μπλεγμένος και πάει να τα καλύψουνε. Και καλά εξαφανίστηκε. Με τις μαφίες εκεί τα έχουν κάνει πλακάκια και τον καλύπτουν. Ο οποίος Βερόπουλος, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά έχει μόνο καφέ Λουμίδης και Νεσκαφέ. Γιατί οτιδήποτε άλλο θέλετε πρέπει να το ψάξετε εκεί μέσα, διότι τα βάζουν στα ράφια ανάποδα. Άμα ξέρεις να κάνεις χορηγίες. Κάτσε ρε Σοφία. Ρέμισε, Σοφία. Μισό, Σοφία. Δεν είπαμε τίποτα. Είσαι τρελή. Γι' αυτό εδώ πέρα η Σοφία πετάει πράγματα, όχι από τα νεύρα της, για να βρει αυτό που θέλει. Ξέρω πόσο πολύ την αγαπά. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αρκεί να είστε διακριτικοί. Ορίστε. Ο Φάνης, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο ξεφτυλισμένος και παρτάκιας που βγάζει τη γυναίκα του ο ίδιος στο κλαρί για να έχει τον κόλο του ήσυχο. Αν η Σοφία είναι καλά, τότε θα νιώθω κι εγώ ασφαλής. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, λέει. Μπορείτε άφοβα να πνίγετε το κουνέλι, αρκεί να φροντίζετε να μην κάνει το κουνέλι θόρυβο και τραβήξει την προσοχή. Είναι πρακτικός άνθρωπος ο Φάνης, παιδιά. Είμαι πρακτικός άνθρωπος, γιατί να ντραπώ. Έλατε, αυτό είπα και εγώ, Φάνη, μαζί σου είπε. Να μιλήσουμε, θέλω. Αν φωνάξεις και ξυπνήσει η μάνα σου, θα σας φάξω και τους δύο, κατάλαβες. Πού, ντε ρε φίλε, ντε! Ρε Χριστόφορε, δηλαδή, και το σορτί και έφερες πίσω για μένα το κάνει. Για μένα το κάνει. Άρε, Χαράλαμπε, πόσο μου είχες λείψει να πούμε. Σου λείπω, ρε. Ναι, ρε Χαράλαμπε, ναι, μόλις το είπα. Όσο ήμουν εδώ, είχε κάποιο ενδιαφέρον η ζωή σου. Ενώ τώρα. Λοιπόν, βάλτε όπου το η ζωή σου, η σειρά σου και θα ακούσετε όλη την αλήθεια για τη δεύτερη σεζόν του Μαέστρου. Μπορεί και να με βρούνε. Πόσους μήνες πιστεύεις ότι μπορεί να αντέξει εκεί κάτω η αφεντιά μου? Κοίτα, Χαράλαμπε, ήσουν τέτοιος φελός που δεν νομίζω για πολύ. Οι πραγματικές αλλαγές έρχονται μόνο μέσα από σκληρή δουλειά, μακριά από κάθε ιδιοτέλεια ή προσωπικό συμφέρον. Ναι, εγώ βέβαια λέει δεν το έχω εφαρμόσει αυτό, αλλά μου φτάνει που το αντιλήφθηκα. Σας υπόσχομαι ότι θα προσφέρω τον εαυτό μου με όλες μου τις δυνάμεις για να κάνω το νησί μας τον τόπο που ονειρευτήκαμε. Τι ακριβώς τους υπόσχεται αυτός, ρε εσείς, αφού ούτως ή άλλως και πριν εκλεγεί, αυτός ήταν ο δήμαρχος. Και τέλος θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, που χωρίς αυτούς δεν θα καταφέρει τίποτα. Καταρχάς την κόρη μου, που χωρίς την περιποίησή της ο Ορέστης δεν θα έκανε ένα τόσο καλό φεστιβάλ, αλλά πάνω απ' όλα το γιο μου που έδινε δύναμη στο Σπύρο να αντέχει το ξύλο από τον πατέρα του. Και να μπορεί αυτός με τη σειρά του να διακινεί την πρέζα ήρεμος. Στη Σοφία μου. Α, ναι, και τη Σοφία μου, πώς την ξέχασα αυτή, που κρατάει τον γιατρό φημωμένο. Αχ, η οικογένεια πάνω απ' όλα για τον Φάνη, παιδιά. Αλλά γι' αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι κάνουμε εδώ. Για την κονόμα. Για τα παιδιά μας. Α, συγγνώμη, Φάνη, συγγνώμη, εντάξει, σε παρεξήγησα. Πάντως, κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να σας βλέπω αρνητικούς. Έλατε τώρα, θέλω να δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ότι το νησί πλέον έχει και επίσημα δήμαρχο. Ναι, ρε παιδιά, επιτέλους. Παράπονο δεν έχετε, ένα-ένα τα κενά τα κλείνω, Χριστόφορος. Και από τον φόβο αυτό. Έκανα τα μεγαλύτερα λάθη. Τα κάψει! Τα ρημάδια, τα λεφτά του! Για να δει αν την καρδιά του ή το χρήμα αγαπά. Ας απαντάω εγώ, Σοφία, το δεύτερο. Άσε μας, ρε Σπύρο, τώρα! Άσε μας που τρέχεις για να προλάβεις τον Αντώνη που φεύγει! Άσε μας τώρα, σε ποιος ο πόνος! Α, εντάξει, πάω πάσο, παιδιά, πάω πάσο. Ο Σπύρος έτρεχε για να προλάβει η κάμερα τον χορηγό. Βέβαια, έλα ρε Χριστόφορε, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά να κάνεις πέτα έτσι και ένα commercial πλάνο για να γουστάρει ο χορηγός. Αυτός είσαι, Δερβίσης, το κέρασε, δεν τον τράπηκε. Κέρκυρα Seaways, γιατί το πουλί δεν σε ρίκα. Τον κλάρο εννοούσα. Άντε πάλι κλάμα αυτός, ενώ λίγο πριν τον έδιωξε ο ίδιος, έτσι, replay παιδιά! Δεν έχει νόημα να το ξαναδούμε, πάμε παρακάτω. Θα σας γλιτώσω εγώ. Κυρία Νάκου, τι πιστεύετε ότι αγαπάει πιο πολύ ο σύζυγός σας? Τη μουσική. Αλλά δεν ξέρω για εσάς, πάντως εμένα κάτι μου λείπει τόσο αέρα. Δηλαδή, τσορτέκι δεν είχαμε, μετά αποκτήσαμε για λίγο όμως σε μορφή φαντάσματος, αλλά αποκτήσαμε. Λείπει ο βασικός κακός αυτής της σειράς. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Θέλω το βασικό κακό! Stop. Δεν ακούτε ένα τον άλλον. Δεν συγχρονίζεστε. Έτσι, μπράβο, ναι! Τώρα ναι, παιδιά, μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Επιτέλους, ο Ορέστης επέστρεψε. Άντε, μπράβο, γιατί 53 λεπτά χωρίς Παπακαλιάτη, στήριξη έπαθα. Ο οποίος Ορέστης σε αυτή τη σεζόν, παιδιά, έχει μετατραπεί στον Φλέτσερ από το Whiplash. Stop! Άκου, ή βλέπε εμένα. Κάνε κάτι όμως. Rushing or dragging. Rushing. So you do know the difference. Να σας πω κάτι όμως, ρε παιδιά. Πολλά πράγματα συγχωρώ σε αυτήν τη ζωή. Συγχωρώ και τα λάθη, τα συγχωρώ όλα. Δηλαδή, όλοι κάνουμε λάθη και εγώ έχω κάνει πολλά και θα κάνω και άλλα στο μέλλον. Ξέρετε όμως τι δεν συγχωρώ με τίποτα? Τι τεμπελιά!
Δηλαδή, ρε Παπακαλιάτη, μία σκηνή είχες μόνο. Μία μόνο, ρε, που έπρεπε να παίξεις πιάνο. Κύριε παλικάρι μου, γιατί να κάνεις πως παίζεις πιάνο και να μην καθόσουν να βάζεις κάτω τον κόλο σου να μάθεις να παίζεις όντως πιάνο. Η σειρά λέγεται μαέστρο την κοινωνία μου μέσα. Πρέπει να πεις στο θεατή ότι είσαι μαέστρος. Η μανία του με τη μουσική. Θεωρείτε ότι θα είναι πάνω από το παιδί και εσάς. Και θα έλεγα και χειρότερα, γιατί κάτι μου λέει ότι και οι κινήσεις που κάνει με τα χέρια του σωστές για μαέστρο δεν πρέπει να είναι. Όμως μαέστρος δεν είμαι, δεν ξέρω από αυτά. Εάν κάποιος βλέπει που ξέρει τέτοια πράγματα, ας μας διαφωτίσει κάτω στα σχόλια, αν είναι σωστά αυτά που κάνει με τα χέρια ή όχι. Μάλλον δεν θα έρθει, το ξέρετε. Ναι, χίλια συγγνώμη. Το ξέρετε από την αρχή ότι δεν θα έρθει. Τι πλουτουιστάρα ήταν αυτή που παίχτηκε εδώ πέρα, παραγιά μου! Ούτε καν ξέρει ότι είστε εδώ, σωστά. Ο Ρέστης και η Αλεξάνδρα δεν θα κάνουν κάτι μαζί! Μιλάμε φοβερό πίσω από τα σύννεφα, ε! Μα πώς έγινε αυτό, τόσα πράγματα έχουν κάνει μαζί! Να, μάλλον το τελευταίο που θυμάμαι να κάνουν σαν ζευγάρι είναι να σέρνουν ένα πτώμα στους παξούς. Μιλάμε, είναι πολύ δεμένοι. Τα οδηγείτε όλα προς εκεί που φοβάστε πιο πολύ, να μείνετε μόνοι. 200 ευρώ. 200 ευρώ! Με 200 ευρώ τη συνεδρία, πώς να μην έχει διαγραφεί ο τανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Τώρα εξηγείτε, ναι. Να παραγγείλω. Ναι. Και εδώ πέρα βλέπετε μια αναπαράσταση του Χριστόφορου Παπαγαλιάτη να γράφει τη δεύτερη σεζόν του Μαέστρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, αυτό. Αυτά τα αυγά που πετάξανε χτες το βράδυ, τι είναι? Τι αυγά? Κάποιος πέταξε αυγά στην πόρτα του σπιτιού. Δεν έχω ιδέα. Μας πήρανε χαμπάρι. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Η Αλεξάνδρα μας λοιπόν στη συνέχεια δεν έχει μπαταρία στο κινητό της και από ό,τι φαίνεται δεν έχει ούτε καν φορτιστεί εκεί μέσα για να το φορτίσει, ενώ είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Και εννοείται ότι τώρα που δεν έχει μπαταρία στο κινητό θα σπάσω τα νερά. Και τι κάνει, λέει, η Αλεξάνδρα μας με το που σπάνε τα νερά? Παίρνει τηλέφωνο από το σταθερό του σπιτιού της για να έρθει κάποιος να την πάρει. Ένα ασθενοφόρο, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι. Μπαίνει στο αμάξι μόνη της και πάει στο νοσοκομείο μόνη της. Εκπληκτική κίνηση. Και έχουμε και συνέχεια, κυρίες και κύριοι, γιατί έχετε λαθεί. Ο Χριστόφορος μιλάμε τώρα, γράφει αριστουργήματα. Διότι κάποιος θα πει, γιατί ρε Θωμά, δεν βάζεις το κινητό να φορτίσεις στο αμάξι? Πολύ περίεργο είσαι. Ένα με αυτές τις ερωτήσεις τώρα που κάνεις θα με αναγκάσεις να πω πράγματα που δεν θέλω. Εσύ φταίς, θα ξέρεις. Για να δούμε λοιπόν τι αμάξι έχει η φίλη μας η Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Από το εσωτερικό λοιπόν, το τιμόνι, το καντράν και από την εξωτερική μορφή όμως του αμαξιού, κάνοντας μία έρευνα, βρήκα πως το αμάξι αυτό είναι ένα Range Rover Velar, μοντέλο του 2024 παρακαλώ. Ένα αυτοκίνητο που κοστίζει στην καλύτερη περίπτωση 85.000 ευρώ. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι ένα αμάξι μοντέλο 2024 που στοιχίζει σχεδόν 100 χιλιάρικα δεν έχει ασύρματο φορτιστή? Μπορεί όμως ο Θωμά να μην έχει, σε ακούω που το λες, μπορεί να μην έχει και μπορεί να έχεις και δίκιο. Αλλά για να δούμε λοιπόν ένα διαφημιστικό του Range Rover Velar. Automatically charge your phone with ease with Range Rover Velar's in-car wireless device charging. Μάλιστα. Και τώρα κάποιος άλλος θα πει, και αν το κινητό της δεν υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, ρε Θωμά, εγώ είμαι εδώ για σένα! Το κινητό της, δίσπιστε φίλε μου ή δίσπιστη φίλη μου λοιπόν, αν κρίνουμε από αυτό το καρέ, είναι το Samsung S24 Plus. Και εννοείται πως όχι μόνο υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, αλλά και γρήγορη ασύρματη φόρτιση. Τώρα ρε παιδιά, ξέρω ότι πολλοί θα με πούνε υπερβολικό, αλλά μη μου πείτε ότι και κανένας από εσάς δεν έκανε ακριβώς τα ίδια ερωτήματα με εμένα σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Δηλαδή τι να πω, ρε Χριστόφορα, αν ήθελες να το κάνεις λίγο πιο πιστευτό για το θεατή, έπρεπε να τη βάλεις να οδηγήσει το ερείπιο που είχε στους παξούς στην πρώτη σεζόν και όχι ένα Jeep 100.000 ευρώ του 24 μοντέλο. Τι γίνεται ρε, στην Αθήνα είναι αυτή σίγουρα ή στη Χαλκίδα μετά τις 2 ώρα το πρωί και δεν υπάρχει ψυχή πουθενά? Βοήθεια! Βοήθεια! Για κάτσε να δω τι λέει αυτή η ταμπέλα εκεί πίσω του μαγαζιού. Green Park Athens. Για να δω που είναι το Green Park Athens, παιδιά. Περιμένετε λίγο. Α, μάλιστα, σε κάθε το δρόμο βλέπω είναι της λεωφόρου Αλεξάνδρας και δεν υπάρχει ψυχή. Τι έγινε, πέστε ψυχαραντίνα και δεν το κατάλαβα. Βοήθεια! Και ο Θεός βοηθός, κυρίες και κύριοι, ή εδώ καλύτερα και ο Χριστόφορος βοηθός. Γιατί δεν κάθεσαι? Γιατί ο τύπος έχει φάει δύο σφαίρες. Τον φάγανε, είναι ξεκάθαρο. Και στο τέλος του κάθε επεισοδίου, όπως γινόταν και στην πρώτη σεζόν με τον Χαράλαμπο, έτσι και στη δεύτερη σεζόν, ο αστυνόμος Κουβάς
Το ξέρω, είναι πολύ αστείο. Θα εμφανίζεται για να προωθεί την πλοκή. Αγνοείται τόσους μήνες από τους παξούς. Φέρετε το φακελό. Αυτό που έκανες είναι παράνομο. Ο οποίος Κουβάς θέλει να αναλάβει την υπόθεση δολοφονίας του Χαράλαμπου, Σόνι και Ντέ, επειδή δεν θέλει ο άνθρωπος με τίποτα να βγει σύνταξη. Δεν θέλω, λέει, Ούτε ήρθες, ούτε ξέρω τι πήρες το φακελό. Μόνος είσαι. Αλλά Κουβά, άστο να κορδέψει κανέναν άλλο, κάθε χθεσινό. Εμείς το καταλάβαμε ότι όλα αυτά τα κάνεις για να μπορέσεις να κάνεις τσάμπα διακοπές στους παξούς. Ποιος μπορεί να τον παρεξηγήσει, κυρίες και κύριοι, εκεί που έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά της σήμερα ημέρα. Για να πας σήμερα διακοπές σε ελληνικό νησί, ούτε τρεις συντάξεις δεν σου φτάνουν. Ρε παιδιά, αυτός ο υπερβάλλον ζήλος που δείχνει ο Κουβάς εδώ πέρα, δεν σας βάζει σε υποψίες ότι μπορεί να είναι βαλτός. Τώρα δεν ξέρω από ποιον είναι βαλτός. Είναι από τον πατέρα της Αλεξάνδρας, είναι από τον Τζιοβάνι που προμηθεύει τα ναρκωτικά στο Φάνι, είναι από κάποιον ανταγωνιστή του Τζιοβάνι. Αλλά από κάποιον πρέπει να είναι. Τώρα τι να σας πω, 150 ευρώ φακελάκι σε γιατρό δεν δίνεις άμα δεν έχεις χορηγό. Και εδώ έχουμε, κυρίες και κύριοι, το μοναδικό πράγμα που με άφησε με το στόμα ανοιχτό σε αυτή τη σειρά. Το πτώμα του Χαράλαμπου. Απίστευτη δουλειά, δεν το περίμενα με τίποτα να δω κάτι τέτοιο σε σειρά του Παπακαλιάτη. Μπράβο σας και επιτέλους τα λεφτά που έχω ακούσει ότι έχουν πέσει σε αυτή τη σειρά δείχνουν να πιάσανε τόπο. Εδώ ναι, φαίνεται πως υπάρχει μεράκι από πίσω. Μπράβο. Τα είπα όλα μαζεμένα, γιατί μετά δεν θα ακουστούν και πολλά τέτοια ακόμη. Είναι από τα καλύτερα σπίτια στο κέντρο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και όπως είπα και στον πατέρα σας, είναι ευκαιρία και μόνο σαν επένδυση. Στον πατέρα σας, ποιος θέλει να αγοράσει ένα από τα καλύτερα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας, ρε παιδιά? Ο γιος του Μαρινάκη. Είναι εξαιρετική λύση για ένα νέο ζευγάρι. Είναι για εσάς. Όχι ακόμα. Τι, από πού και ως πού, καλή νυχτάκιας, μπορεί να πάρει σπίτι και μάλιστα ένα από τα καλύτερα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας? Έχει 3 υπνοδωμάτια μέσα, είναι πάρα πολύ φωτεινό, τα ταβάνια του είναι ασύλληπτα όπως βλέπετε. Ψστ, Χριστοφορέ, έλα παραδέξτε, τώρα μεταξύ μας είμαστε. Πήρες χορηγή από μεσητικό γραφείο και προσπαθείς να σπρώξεις σπίτια μέσα από τα project σου. Έλα, δεν είναι κακό. Δεν γίνεται άλλο να το αναβάλω. Είναι η καλύτερη σχολή που υπάρχει και πάντα εδώ ήθελα να έρθω. Άντε, έλα να συναντιώνετε τα πιτσουνάκια μου. Έλα και πολύ άργησαν. Πάμε λίγο. Έτσι, μπράβο, έλα, γιατί πολύ στεγνώσανε οι μούρες σας και μου χαλαρώσατε. Για πάμε λίγο να τρέξει το δάκρυ, θέλω. Είσαι καλά? Ναι. Σίγουρα. Εσύ έχεις ασπρίσει. Μάλιστα. Νέος χαρακτήρας, παιδιά. Τρελιάρα τύπησα φαίνεται. Χαρούμενη, έξω καρδιά. Άκου, λελιά. Κλένια. Κλελιά. Λοιπόν, πήγαινε μέσα, κορίτσι μου, δώσε την αίτηση και άσε τις μαλακίες. Χλωμάτα βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, μια χαρά είσαι. Πώς σε λένε? Ζωή. Όχι! Τη λένε και Ζωή! Από τώρα βρωμήσαν τα κόλληβα, παιδιά! Από τώρα! Έχω ένα πρώην που έχει ένα κολόμπαρο, μεγάλο καθήκη. Αλλά έχει ένα παλιό πιάνο από έναν Ουκρανό διακινητή. Τον συλλάβαν, αλλά έμεινε το πιάνο. Ένας πρώην και ένας Ουκρανός διακινητής, τον συλλάβαν. Τι μας νοιάζουν όλες αυτές οι λεπτομέρειες? Πες απλά, υπάρχει ένα πιάνο σε ένα υπόγειο, το νοικιάζω 20 ευρώ τη μέρα. Θέλεις να το μοιραστούμε? Τέρμα, τελείωσε. Και ο πρώην μου, και ο Ουκρανός, και ο Πόντιος. Τέλα! Εντάξει, το καταλάβαμε. Είσαι αλλού, είσαι γιούχου, είσαι φευγάτη, είσαι in. Και έτσι να πούμε. Δεν ξέρω αν είμαι ικανή για τίποτα, αλλά ξέρω ότι σε κάτι θα τα καταφέρω. Wow, ρε παιδιά! Ρε! Τώρα να βάζει την Κλέλια να λέει σε κάτι θα τα καταφέρω κι εγώ και να δείχνει σε κοντινό τα κολομέρια της, δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσε να περάσει εκεί έξω σειρά. Είναι και περίεργες εποχές. Δεν σε βλέπω καλά. Καλά είμαι. Ρε Αντώνη, φοβάμαι για σένα. Έγινε αλκοολικός. Χρειάζεσαι βοήθεια. Ο Αντώνης τώρα από την άλλη, κυρίες και κύριοι, έχει καταθλιπτικές τάσεις αφού δεν βγαίνει καθόλου από το σπίτι και συνεχώς πίνει για να ξεχάσει. Τι να κάνει για αυτός ο καψερός με τον τοξικό που έχει μπλέξει πίσω στο νησί? Τι να κάνει, που μια τον θέλει, μια δεν τον θέλει, τον πατέρα τον σκότωσε για να τον σώσει και αυτός τον έδιωξε. Είναι να μην πίνεις. Τι είναι αυτό? Πώς σου φαίνεται? Καλά, πώς? Ρε Κλέλια, τι ρωτάς? Μαζί λίγο πριν δεν μπήκατε και το είδατε το σπίτι. Τι είναι αυτό το ρωτά, μας κοροϊδεύεις? Έλα πάμε, θα πάθεις πλάκα. Γύρνα. Έλα μου, τι έγινε? Από πού ήρθε αυτό? Σκέψε. Κοίτα με. Παραγγείλω, θέλετε να... Ό,τι να είναι! Τι γίνεται σε αυτή τη σειρά? Στο σπίτι του καληνυχτάκια δεν ήταν 10 δευτερόλεπτα πριν. Τι έγινε, έχει κάποια πύλη εκεί που τους μεταφέρει κατευθείαν στο σπίτι του Αντώνη? Ο Χριστός και η Παναγία, και ύστερα είμαι εγώ ο ανώμαλος. Ναι, εσύ είσαι ο ανώμαλος που μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο της αδερφής σου ενώ ξέρεις ότι είναι μέσα με τον κομμενό της. Περίεργε! Δεν της μιλάς? Όχι. Σπάζει αρχή εδώ.
τοξική. Πάλι καλά, παιδιά, την έχω γλιτώσει που δεν έχω μαλλιά, γιατί με αυτά που βλέπω θα μου είχαν πέσει σίγουρα. Έχει γίνει πολύ τη μόδα τώρα τελευταία αυτή η λέξη. Ξέρεις εσύ τι ακριβώς σημαίνει? Ρώτησε η ζωή κάποιο άλλο όν γενικά κάτι? Γιατί εγώ νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Όταν η συμπεριφορά κάποιου δεν σου κάνει καλό. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Λέω κι εγώ. Εντάξει, παιδιά, είχα ανησυχήσει, αλλά τυπικά ρώτησε για να πει μετά το δικό της. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη λέξη την κολλάμε έτσι απλά σε όλα για να δικαιολογήσουμε εμάς όταν κάτι δεν μας αρέσει. Ακριβώς έτσι, ζωή μου, θα ερμήνευε τη λέξη τοξικός ένας τοξικός. Γιατί μη μου πείτε ότι τύποι σαν τη ζωή που δεν σε αφήνουν να σταυρώσεις κουβέντα, τα ξέρουν όλα και σου ρουφάνε όλη την ενέργεια, δεν είναι τοξικοί, ακόμη κι αν αυτά που λένε είναι θετικά. Γιατί έχω υπάρξει τέτοιος και το ξέρω από πρώτο χέρι. Ο γιατρός, εφημερία. Ισχύει, άσε το γάμο του. Κακή μέρα, sorry. Όχι, όχι, κλαίγια, όχι, όχι, κούκλα μου. Μην κάνεις το λάθος και τις μιλήσεις, μην το κάνεις. Και δηλαδή ξύπνησες ένα πρωί και έχει φύγει. Είναι πιο πολύπλοκο, αλλά να έφυγε. Όχι, τώρα ρούφα, δεν σου στέει κανείς. Εγώ θα είχα πάει ήδη και θα του είχα κάψει το σπίτι και θα του είχα κόψει και τα αρχίδια. Μπράβο, καλά τα λες, μπάμπι μου. Ναι, ζωή μου. Ναι, δώσε και άλλες τέτοιες όμορφες συμβουλές στην πονεμένη φίλη σου. Πάμε. Σφαλιάρα κατευθείαν και βρίσιμο. Το μαλάκα. Μπουκέτα. Ναι, μπουκέτα. Μπουκέτα και χαράκομα στη μούρη και σπάσουμε το αμάξι του γιατί έχει αδυνάκες πυρακίδες. Ναι, δικέ μου. Θα τον είχα γαμίσει. Πότε θα πετάξει έξω το στραπών, δεν ξέρω μόνο αυτή. Όχι, 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 κλελιά. Δεν σε ξέρω πολύ καλά, αλλά αυτά είναι μαλακίες. Άκουμε, λίγη κατηνιά εκτονώνει. Ναι, ναι, τα ξέρει όλα η κοπέλα. Τι να λέμε τώρα, εμπειρία. Τέλος πάντων, να δούμε. Θέλω τη θετική πλευρά όμως και πάλι των πραγμάτων, γιατί ο Χριστόφορος εδώ πέρα κάνει πολύ ωραία διακριτική τοποθέτηση προϊόντος για πρώτη φορά. Για τις μπύρες Φίσερ, λέω, παιδιά, που πίνουν οι κοπέλες. Μπράβο ρε Ποκαλιά, δηλαδή πώς το έπαθες εσύ και δεν κοτσέρεσες καμιά ταμπέλα νίων 2 μέτρα από πίσω τους για σιγουριά. Α, άκυρο. Νομίζω κατά βάθος είμαι και λίγο λεσβία. Μα, κατά πόσο βάθος? Έχεις δέσει βαρύδι, γιατί βλέπω το πράγμα και αναδύεται. Όχι, 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 μην αγχώνεσαι, δεν είσαι καθόλου το στυλ μου. Είσαι πολύ βανίλια. Ναι, μωρέ, είσαι πολύ βανίλια και την πειράζεις στο στομάχι, βανίλια. Δεν μπορεί, άστο, άστο. Sorry, ρε ζωή, μ' αρέσει το πουλί. Τι? Sorry, ρε ζωή, μ' αρέσει το πουλί. Μάλλον δεν άκουσα καλά. Sorry, ρε ζωή, μ' αρέσει το πουλί. Α, μάλιστα, καλά κατάλαβα. Καλά, μην προδικάζεις ρε κλέλια, γιατί πού ξέρεις τι κρυφές χάρες μπορεί να έχει η ζωή, αφού πριν το δήλωσε η κοπέλα. Θα τον είχα γαμίσει. Έτσι όπως την κόβω, μπορεί και να κυριολεκτούσε. Άχουτα, κοίτα τα μωρέ, πετάνε αυγά, είναι κατήλες, κάνουν κατηνιές. Αποκόψιμο σε καμπανέλια, χαστούκια και μπουκέτα, περάσαμε τώρα στο πέταγμα των αυγών, εκεί καταλήξαμε. Αλλά έτσι ρε παιδιά, σκυλί που γαυγίζει, δεν δαγκώνει. Ωχ, γελάνε, χαίρονται. Οχ, 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 φωνάζουν, χορεύουν. Και ξέρετε σε project του Παπακαλιάτη που καταλήγει όλο αυτό, έτσι? Βέβαια. Καλός αυτός. Απαπα. Ρε αγόρι μου, αυτός θα σου κάνει ζημιά. Έτσι και σου φέρει αυτό το πράγμα στο κεφάλι, θα μείνει στον τόπο. Το Χριστόφορο το καβαλετσί. Πολύ αστείος, ε! Όταν όμως αυτά τα λέω σε Φερλή, στον κράζεται. Υποκριτές! Έτσι σας κοίταγα και είχα θαλώσει. Ο Αντώνης λοιπόν ξεδίνει μέσω μιας εφαρμογής για γκέι άτομα με το φάντασμα του Χαράλαμπου να τον παίρνει μάτι. Τι πιο σύνηθες θα έλεγε κάποιος. Πότε θα φύγεις από αυτή τη δουλειά? Θα συνεχίσεις για πολύ καιρό εκεί? Είτε έχω κι άλλη επιλογή. Τώρα δουλειά είναι αυτή, βρε αγάπη μου. Α! Μπρινί! Τι συγκρίνουμε τώρα, ρε σκλέλια. Εγώ κάνω χειρουργία και εσύ πηγαίνεις κόσμο σε τραπέζια. Όπα. Ορίστε, αν μας άκουγε η φίλη μας η ζωή, λοιπόν, θα της έλεγα ότι να ένα παράδειγμα ενός τοξικού ανθρώπου. Είναι αυτός που θέλει να ελέγχει τις ζωές των άλλων, που νομίζει πως όλοι του ανήκουν. Τους προσβάλλει και μετά. Συγγνώμη, μαλακιά μου, δεν ήθελα να ακουστεί έτσι, sorry. Και μετά ζητάει μια ψεύτικη συγγνώμη μόνο και μόνο για να αποφύγει τον διαπληκτισμό. Και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Αλλά εντάξει, μπορεί να μην έλεγα για τίποτα, γιατί σίγουρα η ζωή θα έχει τη δική της από ψάρα. Απλά σε γουστάρει και είναι χαζός. Θέλει πιο πολύ χρόνο μαζί σου και έτσι μειώνει ό,τι άλλο κάνεις. Και προφανώς δεν σου έχει και πολύ εμπιστοσύνη. Να το, τα βλέπετε. Και αυτό είναι ζωή, δηλαδή πώς λέγεται? Τρόμπας, δεν λέγεται τοξικός? Βασικά, τώρα που το καλοσκέφτομαι, σε αυτή την περίπτωση ισχύουν και τα δύο. Ξέρεις τι γίνεται με σένα. Έχεις κάτι που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Ταλέντο στη μουσική. Ομορφιά. Α. Οκ. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν σε αυτή τη σκηνή το ίδιο ακριβώς σου το έλεγε άντρας. Μια μέρα θα αγοράσω κι εγώ ένα σπίτι στην Πλάκα και θα φτιάξω εκεί πέρα μια σχολή. Έκανε και όνειρα μπροστά στην κάμερα. Καλά, εντάξει. Παπαγαλιάτη, δώσ' το.
Οχοχοχοχοχ, πάλι γέλια και τραγούδι από πάνω και όλας που λέει δεν θέλω να πεθάνω. Το πράγμα έχει κλειδώσει, παιδιά. Το να μείνει ζωντανή ζωή μέχρι το τέλος του επεισοδίου δίνει απόδοση 1,03. Εάν δεν είναι no bet δηλαδή. Ζωή ξενάκι. Η ζωή ξενάκι δεν παρευρέθη στην εξέταση λοιπόν. Τι λέτε να έπαθε, κυρίες και κύριοι? Λέτε να αρρώστησε? Μήπως έσπασε κανένα πόδι? Μήπως τη χάλασε το μηχανάκι? Μήπως έχασε το λεωφορείο? Μήπως και τα δύο αυτά μαζί? Χτες το βράδυ. Τροχαίο. Όχι, παιδιά, όχι. Τι λέμε τόση ώρα? Πάει ζωή, πάει. Δεν υπάρχει πια. Την πάτσε το τρένο. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι. Με αυτά παθαίνει να σε λένε ζωή σε παπακαλιάτικο project. Χίλιες φορές να σε λένε Τασία. Βασικά, άστο, γιατί αν σε λένε Τασία, παίζει με το όνομα αυτό να σε βαράνε σε 15 επεισόδια. Γεια. Μα? Γεια σου, ρε Κλέλια, τι λέει? Ήταν πολύ άδικο αυτό που έκανες. Εγώ? Τίποτα δεν έκανα. Τα παράπονά σου στο χάρο που έχεις για σεναριογράφο. Πολύ σκληρό και δεν το άξιζα. Συμφωνώ. Και έχεις να περάσει κι άλλα, Μην νομίζεις ότι τελείωσε αυτό το πράγμα. Με διέλυσε. Κάτσε, σου λέω, κάτσε, κάνε κράτη. Θα έρθει και η κατάρα του Φαραώ σε λίγο, περίμενε. Όμως δεν θέλω κάθε φορά που μπορεί να σε δω κάπου να νιώθω έτσι γρυχτά. Τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι είπες, για ξανά πες το. Όμως δεν θέλω κάθε φορά που μπορεί να σε δω κάπου να νιώθω έτσι γρυχτά. Έτσι τι? Τι λέει, ρε παιδιά, μίλα ελληνικά, μωρέ. Για πάμε πάλι. Να νιώθω έτσι γρυχτά. Α, καλά, εντάξει. Τσίφσα, Κλέλια. Πάμε παρακάτω, δεν καταλαβαίνω. Έχω προχωρήσει. Ναι, το είδαμε όλοι αυτό, το καμαρώσαμε. Να χαίρεσαι τον καληνυχτάκια, ε! Τι θα ζητήσει σήμερα ο Δόκτωρ Χου, Κλεοπάτρα? Και όσο δύσκολο κι αν είναι, πιστεύω ότι θα είμαι καλά. Καλά, πώς έχεις γλιτώσει το αλμυρό φιστίκι του Ορέστη τόσα επεισόδια, πραγματικά είναι απορίας άξιον, ε! Πραγματικά! Αυτά ήθελα να σου πω. Ωραία! Τώρα να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Όταν πριν έλεγες ότι σου αρέσει το πουλί, τι μέγεθος πουλί δηλαδή προτιμάς, αετό ή σπουργίτη? Γεια. Όχι, δεν, για ένα φίλο μου. Είπα και εγώ τώρα που ανοιχτήκαμε να κάνω καμιά ερώτηση, αλλά τι διάλογο, παπακαλιά της, πώς τις ρίχνει όλες για μένα. Α, να ρε, να ορίστε, το είδαμε κι αυτό, ο Ορέστης πατέρας. Πάντως, τώρα που η Αλεξάνδρα έγινε μαμά, μπορεί ο πρωταγωνιστής μας να τη δει με άλλο μάτι. Άλλωστε, ο σεναριογράφος μας έχει και μεγάλο ιστορικό με τις μανάδες, έτσι μην το ξεχνάμε. Κλέλια. Μαμά, δεν είμαι καλά. Τι έχεις, μωρό μου? Και η Κλέλια, επειδή είναι πολύ στεραχωρημένη μετά το θάνατο της ζωής, της κολλητής δηλαδή, μιλάει ξανά μετά από καιρό με την μανούλα της. Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να νομίζουμε η σειρά. Μ' ακούς, Κλέλια? Ναι, εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά, εδώ και σε ακούω. Ναι, δεν νομίζω να ακούει κανείς κανέναν, Σοφία μου, κυρίως γιατί το κινητό σου είναι κλειδωμένο. Ναι, εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά. Ρε παιδιά, κανείς δεν πρόσεξε ότι εκείνη την ώρα φαίνεται στο κινητό της ότι δεν μιλάει με κανέναν? Ή το είδατε και δεν σας έγιαξε καν? Τι γίνεται να το πρόσεξε εγώ και να μην το έχουν προσέξει εκείνοι, ρε παιδιά? Είναι περίπου 5 με 10 εκατοστά που τέτοια τρύπα ανοίγει η καραμπίνα Remington. Α, τι λέει, ρε παιδί μου, μόνο καραμπίνα Remington ανοίγει τέτοια τρύπα, ε? Και οι άλλες μάρκες τι ανοίγουν? Ρε παπακαλιάτη, και από καραμπίνα πήρες χορηγία, ρε? Ξέρεις πόσους τέτοιους έχω καθυστερήσει εγώ στο παρελθόν? Ακόμα τους ψάχνουν. Άρα και ο αστυνόμος Μπέκας, ο αστυνόμος Κουβάς, συγγνώμη, εδώ δηλώνει ότι είναι διεφθαρμένος. Άλλο ένα στοιχείο ότι από κάπου μπορεί να είναι πληρωμένος. Για να δούμε όμως τι θα δούμε μέχρι το τέλος της σειράς, γιατί ο Χριστόφορος είναι αυτός, ποτέ δεν ξέρεις. Στέλνεις διπλό σήμα. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε όλη την ενέργεια να προσπαθήσεις και να τη συγκεντρώσεις εδώ, στη μύτη της πακέτας. Πάμε πάλι. Και. Πάμε. Ω, πάλι μουσική στη σειρά. Μόνο μπράβο. Ρε παπακαλιάτη, μπράβο. Τι έγινε? Είδες το προηγούμενο επεισόδιο καλή, κακή και πρόσθεσες πράγματα για τη μουσική? Μπράβο πάντως, διότι κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο σε μια σειρά που λέγεται Μαέστρο. Αυτή την Κλέλια Μιλωνά, γιατί την έκοψες? Γιατί δεν μπορεί να την κεράσει αλμυρό φιστίκι. Τι, γιατί δεν ήταν πολύ καλή στο πιάνο. Γεια. Γεια σου. Πάντως, για να λέμε και τα καλά της σειράς, να το ξαναπούμε ότι σκηνοθετικά ο Παπακαλιάτης είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και η δεύτερη σεζόν το επιβεβαιώνει και πάλι αυτό. Ειδικά αυτά τα μπρος πίσω στον χρόνο που κάνει η δεύτερη σεζόν του Μαέστρο είναι εκπληκτική ιδέα και προσδίδει πολύ στην ένταση, κρατώντας το ενδιαφέρον του θεατή σε ένα ομολογουμένως αδιάφορο σενάριο. Αφού, εντάξει, κακά τα ψέματα, όλο το ζουμί ήταν στην πρώτη σεζόν. Όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να λέμε, ο Παπακαλιάτης είναι ένας πολύ καλός σκηνοθέτης, όμως ταυτόχρονα είναι και ένας κακός σεναριογράφος. Γιατί σεναριακά συνεχώς επαναλαμβάνεται από κάποια στιγμή και μετά. Οπότε, καλό θα ήταν σε κάποιο επόμενο του project να μείνει ως σκηνοθέτης και να δώσει το σενάριο σε κάποιον άλλο να το γράψει. Συγγνώμη. Αλήθεια, συγγνώμη. Άντε, βρε κερατά, άντε, γιατί είσαι και συμπαθητική φάτσα, σας συγχωρούμε. Άντε, πάμε παρακάτω. Η κόρη σας.
Εσείς τώρα βλέπετε μωρό και συγκινήστε και λέτε «Αουκ, την κλικούλικο και αυτά». Και εγώ, παιδιά, το βλέπω και σκέφτομαι από τώρα τα άρθρα στα φτωχόμπι είναι εδώ site που λένε «Δείτε πως είναι σήμερα το μωράκι από το μαέστρο». Και εσύ πατάς κλικ για να δεις πως είναι αυτό το μωράκι και λέει ξανά το ίδιο και ξαναπατάς κλικ και κλικ ξανά το ίδιο. Και όταν τελικά τελειώσει αυτή η διαδικτυακή μπαμπούσκα, έχεις καταλήξει. Αντί για το μωρό να βλέπεις τις αποδόσεις στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Και πάντα στην τσάντα είχα ένα power bank. Πώς καταπήγηκε αυτό? Είναι λες και όλα γίνανε για να περάσω αυτό το πράγμα. Α, μάντεψε, Αλεξάνδρα! Όλα γίνανε για να περάσεις αυτό το πράγμα. Και Χριστόφορε, εντάξει, μην προσπαθείς τώρα να μας ρίξεις τάκι στα μάτια με το φορτιστή και το power bank και εντάξει, εντάξει. Φρόντισα εγώ να τους εξηγήσω πιο πριν τι έχει γίνει. Να είναι καλά οι τύποι που κατέβηκαν κάτω. Η γυναίκα του ενός ήταν νοσοκόμα, μέα, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ. Τι συμπτώσεις ήταν αυτή, ρε παιδιά! Όντως! Η τύπισσα που κατέβηκε κάτω από τη ράντο πολυκατοικία στην οποία πάτησε τα κουδούνια Αλεξάνδρα ήταν μέα! Πού, πορε Χριστόφορε! Εδώ πραγματικά ξεπέρασε τον εαυτό σου με τις συμπτώσεις, ρε Αλάνη. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει επιλόχια κατάθλιψη. Η Αλεξάνδρα φοβόταν να πάρει αγκαλιά το μωρό. Α, δεν ξέρω αν το ακούτε. Δεν ξέρω αν το ακούτε, έτσι. Για ακούστε καλύτερα. Έρχεται! Το λάσο του Χριστόφορου καταφθάνει, κυρίες και κύριοι. Ο Χριστόφορος συνεχίζει να δίνει πόνο και να προσπαθεί να σε πιάσει με το λάσο του, ό,τι άνθρωπος και να είσαι. Δεν είναι ώρα όμως ακόμη για να σας μαστιγώσω. Έχουμε πολύ ακόμη να δούμε. Προχωράμε. Γεια. Γεια σου. Μου! Αυτός βρήκε εγκόμενο το σωσία του! Θα πιεις κάτι? Όχι, δεν θα κάτσω πολύ. Δεν το χρησιμοποιώ συχνά το άπεση. Ναι, αρκετά. Μια πουλάκια μου! Και τι νομίζετε ότι θα την κλείτωνε ο γκέι Αντώνης έτσι εύκολα με μια καταθλιψούλα από αιρετική απογοήτευση? Είστε γελασμένοι, κυρίες και κύριοι! Εδώ είναι η παπαγαλιά της! Εδώ ο χαρακτήρας, αν δεν ματώσει, δεν κάνει μελανιές, δεν είναι χαρακτήρας! Τι έγινε? Ήρθαμε να γαμίσουμε και φτιάξαμε ατμόσφαιρα. Μάλλον έγινε παρεξήγηση. Όχι. Γιατί ο Αντώνης πέφτει θύμα κάποιων επιτίδιων που σκοπό έχουν να ψαρεύουν γκέι μέσα από τις εφαρμογές και να τους δέρνουν. Καλά ρε πουστράκι. Τι νόμιζες, ότι θα πήγαινα εγώ με άντρα? Καλά, εντάξει, γάβρε και κοτσόκο, ηρέμησε λίγο. Πρόσχημη σκίση κανένα καλτσόν. Αυτό πάντως που κάνεις, σε κάνει λιγότερο άντρα από τον Αντώνη και όχι περισσότερο, να ξέρεις. Τα λέμε και την αλήθεια. Οι πραγματικοί ανώμαλοι λοιπόν βαράνε τον Αντώνη επειδή είναι γκέι. Κάποιοι αυτό θα το πούνε τραβηγμένο, εγώ δεν λέω άλλα. Η σειρά τώρα, ενώ το δείχνει αυτό, κάνει έναν παραλληλισμό αυτής της πράξης με την Αλεξάνδρα και το παιδί της, because reasons. Παπακαλιάτσα. Γενικά επικρατεί μια παράνοια σειρά. Δεν ξέρω τι είχε πάρει σε αυτό το σημείο ο Χριστόφορος, εντάξει και αυτό, αλλά ειλικρινά, εγώ μπερδεύτηκα. Να, δείτε εδώ, τους έχει βάλει αυτούς τώρα να χορεύουν πάνω από το κουφάρι του Αντώνη. Ό,τι να είναι, και να σας πω και κάτι άλλο. Πιο άβολες χορογραφίες, δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου σε κανένα project. Ο ένας στην αρχή χορεύε σαν Περιστέρι, αυτοί εδώ χορεύουν σαν αρχαίοι Αιγύπτιοι δούλοι. Πραγματικά, ούτε ο Μιλτιάδος δεν με έκανε να αισθανθώ τόσο άβολα με το λατινικό. Το είχατε ξεχάσει, πώς την κλείτωσε τότε και δεν το σκότωσε ο Christian Bale που ήταν στην κριτική επιτροπή? Έλα ρε σειρά, εντάξει, έλα. Αποκλείται να πετάξει μέσα το μωρό. Αυτό είναι βαρύ ακόμη και για παπαγαλιάτη. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν ψαρώνω, άσε. Έτσι, μπράβο. Τι μας περάσετε για χθεσινούς? Αν και το μωρό και που δεν το πέταξε στην πισίνα δηλαδή, μην νομίζω ότι γλίτωσε. Από τώρα το καημένο καταδικασμένο είναι με αυτούς τους γονείς που του έλαχαν. Κοιτάτε βρε υποκριτές όλοι, τι το περίεργο κάνει. Η μοναδική είναι μέσα σε αυτό το κολοπρότζεκτ που χορεύει φυσιολογικά. Έλα, έλα. Και όλο το ποτάμι έχει γεμίσει κάργα λεφτά. 50, 100, 200 κάργα λεφτά. Δεν έχει τίποτα. Μια χαρά είσαι. Τι μια χαρά, βρε χάρη μου. Έκανε και κάτι σωστό αυτό το καθήκη. Το καλύτερο πράγμα που έγινε να δείξει η δεύτερη σεζόν του Μαέστρο, κυρίες και κύριοι, με τεράστια διαφορά από όλα τα υπόλοιπα, είναι η σχέση αυτών των δύο, της Χάρης δηλαδή και της Μαρίας. Έχουν εκπληκτική χημεία, είναι ξεκαρδιστικότατες και πολύ συγκινητικές όταν βρίσκονται μαζί στον φακό. Χαίρεσαι να τις βλέπεις. Θα μου πεις τι έγινε με το Χαράλαμπο και εξαφανίστηκε? Αν συνεχίσεις έτσι, δεν θα έχεις καλό τέλος. Φαντάζομαι ούτε αυτός είχε. Προοικονομία, ladies and gentlemen!
Θες να συνεργαστούμε. Θα βγάλεις καλά χρήματα και αυτό που θα κάνεις θα είναι πολύ ασφαλές. Φαντάζομαι ξέρεις τι έκανε ο πατέρας. Ναι, ναι, πολύ ασφαλές, πολύ ασφαλές. Ειδικά τώρα με ένα πτώμα στα πόδια σας. Η ασφάλεια έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, Φάνη. Παρ' όλα αυτά, ο Σπύρος δέχεται να συνεχίσει το λέγκαση του πατέρα του. Για κάποιο λόγο. Όλα σε αυτή τη σειρά, παιδιά, γίνονται για κάποιο λόγο. Μην ψάχνετε τώρα τον λόγο λόγο. Αγά που ήρθες! Η Αλεξάνδρα τώρα από την άλλη μπορεί να μην είναι ακόμη ικανή να πάρει αγκαλιά το παιδί της. Παρ' όλα αυτά θέλει να το κάνει φιγούρα σε όλη την κλειτσοπαρέα της. Ρε παιδιά, σε ποιο σύμπαν μαζεύονται 20 άτομα πάνω από ένα νεογέννητο μωρό και το τραβάνε φωτογραφίες όλοι ταυτόχρονα με τα φλάσ και όλα ανοιχτά? Πείτε μου σε ποιο! Δεν είναι καλό για το παιδί να είναι τόσος κόσμος μαζεμένος από πάνω του. Ρε παπαγκαλιάτη, δηλαδή πότε θα μάθεις να δείχνεις κάτι αληθοφανές και να μην κατεβάσεις πράγματα από την κούτρα σου για να επιδείξεις ένα δίθεν πρόβλημα? Θα μας αρκούσε να τους έβαζες να φωνάζουν όλοι μέσα εκεί πέρα και όχι να προσπαθούν να χώσουν μέσα στο μάτι του μωρού το κινητό τους. Γεια σας. Γεια σου, Κλέλια. Πώς είσαι? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ναι. Το τσέλο που παίζει από πίσω πάλι δεν νομίζω να χάρηκε και τόσο. Αλλά Αλεξάνδρα, εντάξει, θέλω να το αντιμετωπίσεις με ηρεμία όλο αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να φωνάζουμε, να κάνουμε σκηνές και τέτοια. Ότι ένιωσα λίγη, μεγάλη, αυτό πιστεύεις? Τόσο μαλάκας είσαι! Ναι, μωρέ, έπια, ήρεμα, λέω! Στα αρχίδια μου, ηλίθια κόμενά σου και το συγχαμένο νησί της! Του! Τι γίνεται, παιδιά? Πρώτη φορά που σε project του Παπακαλιάτη τρώει ξύλο και ο ίδιος ο Παπακαλιάτης. Σε συγχαίνω, ρε μαλάκα, σε συγχαίνω, σε συγχαίνω, σε συγχαίνω. Τι γίνεται, τι βλέπω? Σε λίγο θα φάω και εγώ ξύλο που το βλέπω. Γαμώ την πουτάνα μου, γαμώ! Δεν τα ήξερες όλα αυτά για μένα, ε? Χρήμα Παπακαλιάτη, πες αλήθεια τώρα. Πόσο οικονομίδι έχεις δει τον τελευταίο καιρό, γιατί μια επιρροή τη βλέπω. Δεν μου ζήτησες να μείνω εδώ για το παιδί? Εδώ δεν είμαι! Τι άλλο θέλεις, ρε γαμημένη? Θα έλεγα μικρή, αλλά θα έλεγα ψέματα. Όχι, μη! Όχι, μη! Θα του κάνει φατάλι του μωρού αυτή, ρε! Είναι τρελή! Α! Εντάξει, εντάξει, παιδιά, όχι. Ξεπέρασε την κατάθλιψη, Αλεξάνδρα. Ορίστε, να και κάτι αληθοφανές, ρε παιδιά. Μετά από ένα ισχυρό σοκ, αλλάζεις σαν άνθρωπος και ξεπερνάς τις φοβίες σου. Μπράβο, ρε Χριστόφορε, άντε να πω και μια καλή κουβέντα επιτέλους. Ο κάθε μαέστρος έχει το δικό του ήχο. Ο καθένας από εμάς, έτσι και ανέβει εδώ πάνω, θα βγάλει τελείως διαφορετικό ήχο. Μπράβο, ρε Χριστόφορε, μπράβο. Και άλλη κουβέντα για μουσική. Τρελανέ μας, μωρή δημιουργάρα. Ορέστη, έχει προκύψει κάτι που είναι σοβαρό. Κύριε Μανουήλ, καθίστε παρακαλώ. Φτάνει λέει όμως ο Χριστόφορος, φτάνει με όλα αυτά, παιδιά. Πρέπει και πάλι να κλάψουμε. Έλα, πάμε. Σας είδα πριν λίγο καιρό να πίνετε ποτό μαζί της αργά τη νύχτα σε ένα μπαρ. Μια πληροφορία σκάει μύτη λοιπόν στη σχολή που δουλεύει ο Ορέστης, που τους είπε ότι είχε βγει με την Κλέλια και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι είχαν και σχέση. Και ρωτάω τώρα εγώ, κυρίες και κύριοι, ποιος άλλος θα ήταν τόσο κομπλεξικός και μικροτσούτσους ώστε να κάνει κάτι τέτοιο, λέτε? Αυτός ο μικροτσούτσουνος. Δεν το λέει η σειρά ξεκάθαρα, βέβαια. Αυτό εγώ το λέω. Και το λέω ξεκάθαρα. Αυτός 1000% εδώ στην πληροφορία είναι κλασική περίπτωση. Εάν δεν μπορώ να σε έχω εγώ, θα σε καταστρέψω. Θα πάρει μια άδεια διαρκείας άνευ υποδοχών και αν δεν έχουμε άλλη τέτοια καταγγελία, θα επιστρέψει. Και τον διώχνουν από το οδείο τον Ορέστη. Τον διώχνουν. Άδεια άνευ αποδοχών του δίνουν, αλλά ξέρετε τώρα τι θα πει άδεια άνευ αποδοχών, έτσι? Είναι το αντίστοιχο του θέλω να μείνω μόνος λίγο για να σκεφτώ. Διώξανε τον Ορέστη. Γιατί τον διώξανε? Σας είδανε κάπου μαζί? Μου πατήστατα μας, είδατε που σας τα έλεγα. Πού ξέρει αυτός ότι ήταν μαζί με τον Ορέστη? Ο καλενυχτάκιας τώρα ο Χαφιές, δεν τον ακούτε το Θωμά? Σου αρέσουν οι κλειδές και το ωραίο σπίτι. Βίζιτα θα ήταν πιο ξεκάθαρη μαζί μου. Για να το λες εσύ, Θανούλη μου, κάτι θα ξέρεις. Ρε παιδιά, με μια τέτοια δεν τραβιέται άλλωστε πίσω από την πλάτη της Κλέλιας. Με έχεις κερατώσει? Όχι. Τι ρωτάει πάλι αυτός, ρε παιδιά, αμνησία παθαίνουν? Τι παθαίνουν? Στην πρώτη σεζόν δεν μπορούσα να περάσει από καραζόπορτα, να πούμε. Εσύ με έχεις κερατώσει ποτέ? Όχι, ρε Κλέλια. Απαπαπαπα, πιπέρι, πιπέρι στο στόμα σου. Τι αυτά τα λόγια που λες, βρε μωρό μου? Άντε μια τώρα μέσα να βάλεις αυτά τα περίεργα πάλι που γουστάρω, γιατί είπα βίζιτα και φτιάχτηκα. Στη συνέχεια, η Σοφία και ο Μιχάλης πάνε να μείνουν στο ξενοδοχείο που πήγαινε και ο Τζον Γουίκ από ό,τι φαίνεται, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα από ό,τι φαίνεται, για να δει η πρώτη τα παιδιά της. Έχουν καιρό να τη δούνε, να την αγκαλιάσουν, θα αντιρωτήσουν τι κάνει, πώς περνάει, ωραία αυτά. Έχεις γκόμενο. Έχεις. Μαμά, και αν έχεις γκόμενο, δεν είναι όχι, κάτι... εγώ θα προτιμούσα να μην έχεις. Όσο και αν σας βρίσκω λάθος γονείς, θα σας ήθελα μαζί. Τι διάλογοι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Από πού και ως πού ο Αντώνης να θέλει Σόνι και Ντέι οι γονείς του να είναι παντρεμένοι ακόμη και αν δεν γουστάρονται μεταξύ τους?
αυτός θα έπρεπε να ήταν ο πρώτος που θα στήριζε το ανάποδο. Άρα έχεις γκόμενο. Δεν αντέχω τη ζωή μου χωρίς εσάς. Έχει γκόμενο. Παραδίνομαι, δεν πάει άλλο. Δεν πάει. Σηκώνω τα χέρια, δεν πάει άλλο. Αλλά τα ξανακατεβάζω κυρίες και κύριοι, γιατί ο Χριστόφορος και το λάσο του είναι εδώ! Και σίγουρα θα σε έχει πιάσει και εσένα! Πάω να το φέρω! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εάν για κάποιο λόγο δεν ανήκει στις προηγούμενες κατηγορίες που είχαμε αναφέρει στην πρώτη σεζόν, ήρθε η δεύτερη για να κλείσει και οι άλλες τρύπες! Λοιπόν, μήπως είστε ένα ζευγάρι που δεν θέλει να είναι μαζί? Γι' αυτό κόψε τις υστερίες και σύναλθε. Χαπάου! Εδώ σε έχω, ρε, σε έπιασα! Μήπως έχεις επιλόχια κατάθλιψη? Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει επιλόχια κατάθλιψη. Η Αλεξάνδρα φοβόταν να πάρει αγκαλιά το μωρό. Κατσάου, ρε! Το λάσο του Κρίστοφερ είναι εδώ! Από απλή καταθλιψούλα έχουμε τίποτα. Καλά είμαι. Ρε, Αντώνη, φοβάμαι για σένα. Έγινε αλκοολικός. Χρειάζεσαι βοήθεια. Φυσικά και έχουμε! Τι μας πέρασε, ρε, γιατί μας χθεσινούς! Και να σου πω, ήρθε μήπως η ώρα της σύνταξης, αλλά εσύ δεν θες με τίποτα να αφήσεις τη δουλειά σου? Γιατί δεν κάθεσαι? Γιατί ο τύπος έχει φάει δύο σφαίρες. Τον φάγανε, είναι ξεκάθαρο. Σάρε! Θα ξέφυγες, νόμιζες! Εδώ κι εσύ! Μήπως είσαι φοιτητής από επαρχία που πήγες στην Αθήνα και δυσκολεύεται να προσαρμοστεί? Πάντα άκουγα που λέγανε ότι η Αθήνα είναι ζούγκλα. Δεν καταλάβαινα τι εννοούσαν. Έλα και εσύ μέσα στο τσουβάλι, δεν ξεφεύγεις! Και πάμε τώρα! Μήπως είχες τον καλύτερο σου φίλο? Χτες το βράδυ. Τροχαίο. Μήπως ζηλεύεις τον αδερφό ή την αδερφή σου? Μη γίνεσαι κακιά. Δεν γίνομαι κακιά. Ζηλεύω. Μήπως έχεις παρεστήσεις? Να μιλήσουμε θέλω. Αν φωνάξεις και ξυπνήσεις η μάνα σου, θα σας φάξω και τους δυο, κατάλαβες. Μήπως περνάς γύρω του έρωτα? Θα σας πληρώσω τον καφέ. Είναι κερασμένος. Από ποιον? Από τον κύριο εκεί. Ναι, το ξέρω ότι αυτό δεν το είχαμε δείξει ακόμα, αλλά έπρεπε να το βάλω. Βρε, μήπως σε διώξανε άδικα από τη δουλειά σου? Θα πάρει μια άδεια διαρκείας άνευ υποδοχών και αν δεν έχουμε άλλη τέτοια καταγγελία θα επιστρέψει. Έλα εδώ και εσύ, τσουτσουνάκι μου! Λοιπόν, τοξικές σχέσεις έχουμε. Καλά, τι έχουμε δηλαδή? Εδώ ολόκληρη σεζόν στηρίζεται πάνω σε αυτές. Στα αρχίδια μου, ηλίθια κόμενά σου και το συγχαμένο νησί της! Κατσάου, 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 ρε! Ας το διαλοπώνεις. Από αυτοκτονικές θέσεις πώς θα πάμε? Και σταματάω με αυτό που ξεκίνησα, κυρίες και κύριοι, γιατί άμα με αφήσετε θα πω και άλλα. Όλη την ημέρα θα πιάνω κόσμο, σας λέω. Μην με τρελαίνετε. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την υπεύθυνη σε αυτό το σπίτι? Θέλω να κάνω μια δωρεά. Στη συνέχεια, λοιπόν, η Μαρία αποφασίζει πως τα βρώμικα λεφτά που έβγαζε τόσο καιρό ως κατόψυχος ο άντρας της πρέπει να τα δώσει σε ένα καταφύγιο με κακοποιημένες γυναίκες που βρήκε πως υπάρχει στην Κέρκυρα. Η μητέρα μου αποφάσισε ότι αυτά τα χρήματα θα τα δώσει σε γυναίκες που περνάνε αυτό που πέρναγε και εκείνη. Από τις πιο όμορφες ιδέες που είχε σε αυτή τη σεζόν ο Παπαγκαλιάτης, παιδιά, είναι αυτή η συγκεκριμένη. Η τραγική ειρωνία πως ό,τι έκανε ο Χαράλαμπος τώρα θα βοηθήσει γυναίκες που περνούσαν τα ίδια με τη γυναίκα του. Και φυσικά, μαζί με αυτό έδωσε άλλη μια ευκαιρία στην κυρία Καβογιάννη να μας υπενθυμίσει πως είναι μια εκ των κορυφαίων ηθοποιών στη χώρα μας. Εγώ είμαι μια από αυτές τις γυναίκες. Και όσο κάνω, πως αυτό δεν έχει περάσει. Τίποτα δεν έχει πέρασει ακόμα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας το δείξω όλο για να σας περάσω αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Καβογιάννη εδώ πέρα, αλλά... Τι έχω ζήσει, πώς εγώ θα γίνω καλά, τι έχω περάσει μου. Αλλά έστω και μέσα από λίγα δευτερόλεπτα καταλαβαίνετε και ειλικρινά θα είναι κρίμα αυτή η γυναίκα να μην φύγει και έξω από τα σύνορα της χώρας μας και να μας διαφημίσει δηλαδή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλο το Μαέστρο αξίζει να το δεις μόνο και μόνο για αυτήν την ηθοποιό. Σίγουρα το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, το ξαναλέω και σε αυτό. Αγάπη μου, ήρθες. Από εδώ ο Πέτρος. Είναι δικηγόρος και έχουμε μια μεγάλη κουβέντα. Και τώρα περνάμε στην Αλεξάνδρα και τη φοβερή ικανότητα που έχει να καταστρέφει ό,τι πάει έστω και λίγο να φτιάξει. Θέλεις να υπογράψω διαζύγιο και να σου δώσω την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού σε περίπτωση που... Ναι, είναι ένας τρόπος να το προστατεύσω. Γιατί και πάλι πάει να βολέψει το κολαράκι της σε βάρος των άλλων. Εάν το καλοσκεφτείτε λοιπόν, όλοι οι κακοί χαρακτήρες μας από όλες τις περιπτώσεις που έχουμε εδώ πέρα σε αυτή τη σεζόν κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλεξάνδρα, βολεύει τον κόλο της πάντα για να είναι πάντα αυτή οκ. Φάνης. Καλά, αυτό το έχει πάει σε άλλο επίπεδο αυτό. Χαράλαμπος, ευτυχώς ψόφισε και ηρεμής. Ευτυχώς ψόφισε σκέτο. Θάνος θέλει να τα έχει όλα και όλους υπό έλεγχο για να νιώθει αυτός καλυμμένος και safe. Βλέπετε παιδιά, όλοι έχουν αυτό το κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι είναι παρτάκηδες και τοξικοί. Και ο κουβάς, κυρίες και κύριοι, φτάνει στον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ζητήσει να μαζευτούν πίσω στο νησί όλοι οι Avengers, όλοι δηλαδή
όσοι εκδικήθηκαν για το ξύλο που έτρωγε η Μαρία και ο γιος της. Όνομα και πράγμα δηλαδή ο τύπος. Μόντος Γκουβάς. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθατε πάλι. Και αν εσύ τώρα, φίλε μου, που βλέπεις αυτό το επεισόδιο, νόμιζες πως είσαι άσος στο καμάκι, άσε το δάσκαλο του Γκουβά να παραδώσει μαθήματα. Σειρά σας να με κεράσετε. Ορίστε. Και σας κέρασα ένα καφέ. Εγώ είμαι. Καθίστε εσείς στο τσουνάκι να κερνάτε σφινάκια όλο το βράδυ. Ο Γκουβάς κέρασε έναν καφέ, έναν μωρό και τώρα πρέπει να βγάλει τα σπασμένα. Να κάτσω. Πλάκα μου κάνεις, άνθρωπέ μου. Γιατί, καλά τόσο τραγικό είναι να μοιραστείς λίγο το τραπέζι. Ναι ρε Γκουβά, ναι. Τι επιθετικό μάρκετινγκ είναι αυτό ρε παιδιά. Μπράβο ρε άρχοντα. Μουσικός. Έχεις ιδέα από μουσική. Και εδώ, παιδιά, είναι που άρχισε λίγο να μου τα μπερδεύει η σειρά, γιατί βλέποντας εγώ τον άσχετο από μουσική αστυνομικό να παίζει κόρνο, υπέθεσα πως όλα όσα κάνει με τη Χάρις, όλα αυτά ρε παιδί μου, είναι μέρος ενός σχεδίου. Ότι αυτός εκεί είναι σαν μυστικός πράκτορας, ας πούμε. Θα καμία σχέση, θα δείτε πιο μετά. Κάνω κι εγώ όνειρα. Κολακεύτηκες, ε, άνετη και καλά. Τρέχοντας ήρθες να δεις ποιος σε κέρασε καφέ. Παρωτές φαλιέρες αλήθειας δείχνει ο άρχοντας, παιδιά. Αμήλικτος είναι. Καλά τώρα, εσύ έχεις πάθει πλάκα με την πάρτι μου. Ναι ρε άρχοντα, αν δεν έχει πάθει πλάκα η Χάρις, έχω πάθει εγώ πλάκα με την πάρτι σου. Τα πρώτα πέντε δύσκολα. Μετά συνηθίζεις. Παιδιά έχεις. Όχι, δεν τα συμπαθώ. Εσύ. Συγγνώμη, ναι, πάλι εγώ είμαι να ρωτήσω κάτι. Ποιος τρώει με τέτοιο τρόπο ένα σάντουιτς? Σε ποιο πλανητικό σύστημα κάποιος παίρνει σάντουιτς και το τρώει κόβοντας ψυχουλάκι από το ψωμί? Ρε παπακαλιάτη, βάλ τους ή να μην τρώνε καθόλου ή να χέζονται στο φαΐ, δεν με νοιάζει. Τι τους βάζεις να κόβουν ψυχουλάκια? Από πού? Παξούς. Έχεις πάει? Ναι. Είναι πολύ ωραία. Να τα μας. Μόλις ακούει λοιπόν ο Δημοσθένης ότι είναι από τους παξούς η Χάρις, ξαφνιάζεται. Και λέω, όχι ρε Χριστόφορε, πάνω που πήγες να φτιάξεις κάτι καλό, θα μου το χαλάσεις κι αυτό. Πάλι θα δούμε όλα να τα στηρίζεις στην τύχη για να προωθείς την πλοκή. Και μετά θα σε πάω από το ξενοδοχείο σου. Και άμα θες το βράδυ, κοιμόμαστε και μαζί. Α. Ήμουν πολύ καλός στο κρεβάτι κάποτε. Δεσποίνει ο άρχοντας, παιδιά! Η ΕΚ Καμακιού Δημοσθένης Γκουβάς, κυρίες και κύριοι. Γιατί η επίθεση είναι η καλύτερη επίθεση. Τι γίνεται, μου κάνεις πρόταση γάμου? Καλά, στο ξέχνα. Όχι, μισό. Τι μισό, ρε Κλέλια, με δουλεύεις? Μισό λεπτό, τα έχασα, δεν έχω το δικαίωμα. Πας καλά, ρε Κλέλια. Είσαι τρελή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι το πρόβλημα? Με κεράτωσε, σε κεράτωσα και συνεχίζω δηλαδή να σε κερατώνω. Δεν μου αρέσει η δουλειά που κάνεις, συνεχώς σε μειώνω και μετά ζητώ και συγγνώμη βέβαια. Έχω πρόβλημα με τον γκέι αδερφό σου, αλλά το λέω απ' έξω απ' έξω. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με το γιο του που είναι γκέι, ούτε ο πρώτος είναι ούτε ο τελευταίος. Και εγώ αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο δεν θα ήμουν και χαρούμενος. Και τώρα εσύ δεν θες να παντρευτούμε? Δηλαδή τι άλλο θες, όλα τα έξερε, τι δικαιολογία θα σκεφτείς πάλι δηλαδή? Γιατί είμαι 20 χρονών, δεν είναι κάτι που είχα στο μυαλό μου. Άκου τώρα δικαιολογία που βρήκε, είναι λέει μόνο 20 χρονών. 20 χρονών κοπέλα μου παλιά, είχαν τρία μωρά στην αγκαλιά και περίμενα και το τέταρτο, κακομαθημένες κάριες. Βίζητα, θα μου είχε πει ναι και θα ήταν ήδη τώρα γυμνή μπροστά μου στα γόνατα, μαλακισμένη. Το Θάνο κάνω, μην κοιτάτε. Είσαι όντως μια διάφορη και χαζιγκόμενα. Το μόνο που έχεις είναι μια ωραία μούρη. Εδώ δεν ξέρεις καν να μου απαντήσεις γιατί σε μια σχέση. Ορίστε, δεν καταλαβαίνω. Πού έχουμε ακριβώς το θέμα, ρε Κλέλια? Τι σε κρατάει δηλαδή και δεν λες το ναι? Θα ζήσουμε μια πολύ ευτυχισμένη ζωή μαζί. Εγώ θα σε βρίζω. Και είμαι σίγουρος ότι γαμίσαι με τον Ορέστη πίσω από την πλάτη μου. Και μετά θα σου ζητάω συγγνώμη γιατί μόλις έχω ξενοπηδείξει και έχω ηρεμήσει. Μια χαρά φυσιολογική σχέση έχουμε. Συγγνώμη. Αλήθεια, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι με έπιασε, δηλαδή. Λοιπόν, τι θα γίνει? Θα πεις το ναι. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από την πλάκα, μακριά από τέτοιους τύπους ή τύπισες. Γιατί ό,τι φίλο και να είσαι, όποιο φίλο και να σε ελκύει, μακριά από δάφτους ή από δάφτες. Χειρότερη και από αρρώστια είναι. Και μιας και μιλήσαμε για αρρωστημένους τύπους. Γιατί μου ζήτησες να βρεθούμε? Γιατί δεν είχα ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσω. Και ήθελες να μιλήσει εμένα? Μα εδώ ήθελα. Πάμε στον αρχηγό του, στον Ορέστη μας, στο καλό μας το παιδί. Που λέει ο λόγος. Για να θες να δεις μια γκόμενα που έφτιασε έτσι στεγνά πριν από ένα χρόνο, σίγουρα δεν είσαι καλά. Ο οποίος, όπως συνηθίζει να κάνει άλλωστε, μόλις βλέπει και πάλι τα σκούρα, επιστρέφει στην Κλέλια. Την ημέρα που πήγα να γραφτώ στο 2, γνώρισε μια κοπέλα. Το όνομά της ήταν Ζωή. Το προηγούμενο βράδυ, έτσι όπως γυρνούσε σπίτι της, ένα αυτοκίνητο την έκοψε στη μέση. Και λοιπόν, τώρα θέλω την προσοχή σας γιατί. Δύο άτομα συζητάνε. Η Κλέλια λέει στον Ορέστη για τη Ζωή που την παρέσυρε το αυτοκίνητο. Με τον Ορέστη να της απαντάει. Από το αρχείο έχασα και τους δύο γονείς μου. Έλα, Ορέστη, δεν αστείο. Τι ακριβώς δεν είναι αστείο? Ποιος αστείευεται με κάτι τέτοιο? Ρε παπακαλιάτη, τι διαλογράφεις? Αλήθεια λες? Όχι, όχι, πλάκα, πλάκα βρε. Κάτσε να σου πω και το άλλο με τη γιαγιά μου που έπεσε από το αεροπλάνο. Κομμάτια, γυναίκα. Εδώ το και κάνε έτσι και... Το βάρινα. Αν λες ψέματα, πολύ μαλάκας. Δεν λέω. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Τι
γράφεις! Νομίζω ότι από εκείνη τη μέρα και μετά, σε όλη μου τη ζωή, ό,τι και αν συνέβαινε, εγώ το παρακολουθούσα αμέτωχος. Και τώρα ετοιμαστείτε για το δεύτερο κεντρικό μήνυμα της σειράς μας. Και έτσι σιγά σιγά έγινε ένας παθητικός μαλάκας. Μπορεί να μην είσαι ένας παθητικός μαλάκας. Ναι, Κλέλια μου, και εσύ και ο Ρέστης και η Μαρία και ο Αντώνης και ο Σπύρος και η Σοφία είστε παθητικοί. Συγγνώμη τώρα. Μαλάκες. Και η παθητικότητα, παιδιά, δεν αποτελεί συγχωροχάρτη για κανέναν. Το να ανέχεσαι μια κατάσταση σε κάνει και εσένα έμεσα το ίδιο ένοχο, παύλα, ένοχη με τον θήτη. Απέτυχα. Είμαι 48 χρονών, δεν έχω ούτε ένα φίλο, έχασα τη δουλειά μου, η γνώμη μου δεν μετράει. Τι κέρδισα? Κάτι εκατομμύρια από το Netflix. Δεν το λες και αποτυχία. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αχ, δεν λες τίποτα. Πάλι καλά που το μαέστρο στη δεύτερη σεζόν του έδειξε και λίγο από τη Μαρίζα Ρίζου για να σωθεί η ψυχή μας. Άρα, καταφερτζή Παπακαλιάτη, εκεί που πάω να κλείσω τη σειρά, ξέρεις πάντα και με ρίχνεις, ακολοτούμπα. Πάρε τον κόμενο σου και έλατε τώρα στο νησί. Πες και στα παιδιά να έρθουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το βρήκανε. Όλοι στον κουβά, λοιπόν! Για να μαζευόμαστε σιγά-σιγά, για να μαζευόμαστε! Έλα, γιατί πολύ έχετε ηρεμήσει. Ζήτα από τον Τζοβάνι να τον συναντήσεις. Μίλα του και ζήτα τη βοήθειά του. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Κρατήστε το αυτό που λέει εδώ πέρα η Σοφία στο Φάνη. Δες πώς την έχεις κάνει. Σήκω και φύγε τώρα. Έτσι, μπράβο, έλα να υπάρχουν εντάσεις. Έλα, έλα, γιατί άρχισα και βαριέμαι. Φύγε από το σπίτι μου τώρα, διώξ' τον, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Έφυγες. Τώρα. Έφυγες. Ω Θεέ μου. Όσες φορές και να το δω αυτό το πράγμα, πάντα με πιάνει. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, κυρίες και κύριοι, αλλά όσο και αν προσπαθεί ο Παπακαλιάτης να γράψει διαφορετικούς χαρακτήρες, ουσιαστικά στη βάση τους πάντα γράφει σχεδόν τα ίδια για όλους. Να, δείτε ας πούμε αυτό. Έφυγες. Τώρα. Έφυγες. Έλα, έφυγες. Έφυγε. Έφυγες. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Έλα, φίλε. Έφυγες. Έφυγες, ρε. Σήκω και φύγε, γαμώτο. Σήκω και φύγε από εδώ μέσα. Ρε, παιδιά, τι θα γίνει. Θα φύγει κανείς να τελειώνουμε. Όλα τα έκανα όπως τα ζήτησες εσύ. Έφερα το δικηγόρο. Όλα τα κάνω όπως τα θες. Ωπα, να δε και το plot twist. Ο πατέρας της Αλεξάνδρας, λοιπόν, βρισκόταν και πίσω από το δικηγόρο που έφερε. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, η Αλεξάνδρα, για να καλύψει το δικό της κόλλο και να πάρει πίσω τις δουλειές που της πήρε ο πατέρας της, έκανε ό,τι της είπε. Άρα, μπορεί εδώ να ορίεται ότι για όλα φταίει εκείνος, υποτίθεται, αλλά στην ουσία το ίδιο μερίδιο ευθύνης έχει και εκείνη. Και γιατί όλα αυτά, ε! Γιατί, αφού είμαι κόρη, έτσι δεν είναι! Α, ναι, είπα και εγώ τι έλειπε. Περιμένετε να φέρω τον gadget. Λοιπόν, μήπως ο περίγυρος σε πολεμά και δεν σε αποδέχεται επειδή είσαι γυναίκα? Πάντα θα βρίσκεις να με χτυπάς γιατί είμαι γυναίκα, γιατί ρε γαμώτο! Καπάου ρε! Το λάζο του Χριστόφορου είναι ακόμη εδώ και πιάνει κόσμο! Οπα! Τι έγινε? Κι άλλο πτώμα στη θάλασσα. Στους παξούς όπως το πάει αυτή η σειρά στο τέλος, θα πηγαίνεις για ψάρεμα και θα βγάζεις πτώμα αντί για σπάρους. Ο Mr. and Mrs. Smith, λοιπόν, πάνε προς Ολοταχώς να συναντήσουν τον Giovanni Silva de Oliveira. Ενώ ο Αντώνης θα μας κάνει tutorial για κρυφές λειτουργίες του iPhone. Πατά συνθηματικό και ασφάλεια. Κάνει scroll κάτω που γράφει επαφή κληρονομιάς. Ο τίτλος του τελευταίου επεισοδίου, κυρίες και κύριοι, επαφή κληρονομιάς. Μία επαφή δηλαδή που δηλώνεις να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου σε περίπτωση που εσύ πεθάνεις. Creepy, creepy, αλλά εντάξει, μαέστρο βλέπεις. Γεια. Γεια. Γιατί δεν έρχεσαι μέσα? Δεν την παλεύω. Το ερώτημα εδώ, παιδιά, δεν είναι το γιατί δεν έρχεται μέσα, αλλά για ποιο λόγο με έναν αστυνομικό να ψάχνει την υπόθεση της δολοφονίας του Χαράλαμπου, εσείς πάτε και συναντιέστε στο μοναδικό σημείο που δεν θα έπρεπε να συναντηθείτε. Στο σημείο που το δολοφονίζατε, αν είναι ποτέ δυνατόν. Θέλω να σου πω και κάτι που δεν ήμουν σε θέση να σου το πω τότε. Σε ευχαριστώ. Θα με έχει σκοτώσει. Α, επιτέλους! Επιτέλους, ρε Σπύρο, που όπου θα βρίξει μιλάμε, είπε και ένα ευχαριστώ αχάριστος. Και όμως, ρε παιδιά, μήπως βάρινε πολύ το κλίμα. Τι λέτε? Θέλω να μπω. Πας καλά, ρε μαλάκα. Στο ερείπιο. Ρε τώρα να ζει το Παπακαλιάτη. Τι ωραία που θα βράσει. Άντε να πάμε. Να μπω, λέει, αλλά στο ερείπιο. Ήλ,
Άστο διάλο του είδε! Δείτε πως τράβω στο διάλο στο ποδάρι του, ρε παιδιά. Μα στους παξούς τώρα που είναι έτσι τεράστιοι να πέσουν μούρι με μούρι. Πόσες πιθανότητες υπήρχαν. Όπως καταλαβαίνετε, από αυτό στην αρχή της σεζόν. Δεν ήρθα για να μιλήσουμε, να σε δω ήθελα. Είναι καλύτερα να μην έχουμε πολλά-πολλά. Έχουμε πάει τώρα στο συναντιό μας στον τόπο του εγκλήματος, στον οποίο τόπο του εγκλήματος έχω θάψει και το όπλο με το οποίο σκότωσε τον πατέρα μου. Ξέρεις ότι στο κινητό σου έχεις την επιλογή της επαφής κληρονομιάς. Δεν το ξέρω και δεν με νοιάζει. Το λέει και σε ολόκληρη την οικογένεια ο Αντώνης αυτό με την επαφή κληρονομιάς και μάλιστα όταν η γιαγιά του θέλει να μάθει περισσότερα. Κλέλια τώρα που είπε Θάνος. Πότε θα τον χωρίσει αυτό το λιμοκοντόρο. Αχ, ναι, ρε Χάρης, δηλαδή πάντα σε συμπαθούσα. Τώρα μετά από αυτό η συμπάθειά μου έγινε δεκαπλή. Έλα ρε γιαγιά. Έφυγε. Είναι μαλάκας. Έλα ρε Χριστόφορε, φτάνει. Φτάνει πια. Έλα με αυτό το έφυγε και έφυγε. Γράψε και τίποτα άλλο. Τι θα γίνει, θα το κλείσουμε ολόκληρο το ρήμα φεύγω. Άμα είναι, βάλει και τη Χαρούλα να τραγουδήσει και το φεύγω στο τέλος της σειράς. Να έρθει να δεις το γλυκό. Πώς είσαι? Όχι πολύ καλά. Ερχόμαστε άλλη φορά στο. Όχι, εντάξει. Ρε! Θα σταματήσετε να μας δουλεύετε μέσα στη μούρη μας. Ολόκληρο νησί, λίπαξη. Φύγετε από αυτό το κολόσπιτο, φύγετε! Και σε ρωτάει αν θέλεις να βάλεις κάποιον σε επαφή κληρονομιάς. Τι είναι αυτό? Όπα και ο Ορέστης μαθαίνει για την επαφή κληρονομιάς. Τι γίνεται, παιδιά, για ποιον χτυπάει καμπάνα? Χώρισα. Τι! Χώρισε! Και εμείς! Έτσι απλά θα το μάθουμε από εδώ πέρα. Να μην το δούμε, να μην εξηλωθούμε κι εμείς, να μην πάρουμε την κάθαρση που μας αξίζει βλέποντας τη σκυλιασμένη φάτσα του Καληνυχτάκια. Σοβαρά τώρα! Εγώ ρε παιδιά, αυτό περίμενα σε ολόκληρη τη δεύτερη σεζόν. Δεν ξηγήσου, ωραία, Χριστόφορε, να ξέρεις, και εδώ προδομένος. Μου άρεσε αυτό που είπες πριν. Ότι όταν μιλάς μαζί μου ηρεμείς. Μου άρεσε γιατί το ίδιο ισχύει και για μένα. Πάντως, ίσως να είμαστε μάρτυρες κυρίες και κύριοι μιας πραγματικά μοναδικής στιγμής στην καριέρα του Παπακαλιάτη. Γιατί είμαστε πολύ κοντά στο να δούμε το πρώτο project που ο Χριστόφορος δεν θα κεράσει αλμυρό φιστίκι. Θα μου πείτε τώρα, κέρασε στην πρώτη σεζόν, Θωμά. Ναι, αλλά το να μην κεράσει και στη δεύτερη, εγώ τουλάχιστον για Μπακαλιάτη, το βλέπω ακραίο. Λέτε να άλλαξε τελικά ο Χριστόφορος. Θέλεις. Θέλω. Να σε μάθω τέννις. Θέλω πολύ. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Όχι, όχι ρε Christopher, όχι. Και το είχες πάει τόσο καλά το θέμα ρε γαμότο. Γιατί ξανακύλησες πάλι, κάρε μου, γιατί, α. Πάνης. Η Σοφία και Φάνες λοιπόν φτάνουν στο γιο του Τζιοβάνι Σίλβα του Ολιβέρα και εδώ πέρα γίνεται κάτι που θέλω να σας επισημάνω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ε. Λίγο ναι. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Κρατήστε το αυτό, θα σας πω σε λίγο, περιμένετε. Ο Φάνης είναι που θέλω. Γι' αυτόν έχω έρθει. Και ξέρω πολύ καλά και τι κάνει και πώς το κάνει. Για να έχει πάει λοιπόν εκεί ο κουβάς για τον Φάνη, σημαίνει πως όντως είναι πληρωμένος. Δεν γίνεται ξαφνικά κάποιος επειδή βγαίνει στη σύνταξη να γίνει έντιμος από τη μια στιγμή στην άλλη. Μην τρελαθούμε τώρα κιόλας. Υπόσχομαι ότι δεν θα σε αναγκάσω ποτέ ξανά να βρεθεί σε τέτοια θέση. Έχεις το λόγο. Και θέλω να προσέξετε τη φάτσα της Σοφίας μόλις ακούει αυτά που της λέει ο Φάνης. Είναι σε φάση, ε όχι τώρα ρε Φάνη, τώρα τι να το κάνω, τώρα είναι αργά που άλλαξε το έργο. Και είναι αργά κυρίες και κύριοι γιατί... Ο Φάνης, όπως είπε και η Χάρης λίγο πριν, δεν είχε καλό τέλος. Ή μάλλον είχε ακριβώς το ίδιο τέλος με τον Χαράλαμπο. Και έτσι τελειώνει η δεύτερη σεζόν της σειράς Μαέστρο λοιπόν. Με την τρίτη που θα έρθει να ξέρουμε από τώρα ότι θα αποτελείται από 4 επεισόδια όλα και όλα. Και τώρα ήρθε η ώρα της πρόβλεψης λοιπόν. Η Σοφία καταρχάς δεν θα πεθάνει, αυτό είναι ολοφάνερο, διότι πολύ απλά εκείνη ζήτησε από τη γυναίκα του Τζιοβάνι να σκοτώσουν τον Φάνη. Άλλωστε, εκείνη είχε και την ιδέα εξ αρχής να πάνε εκεί πέρα. Τώρα, το μόνο θέμα εδώ πέρα, παιδιά, είναι το ποιος άλλος ακόμη θα πεθάνει. Γιατί θέλω να πιστεύω πως η επαφή κληρονομιάς δεν μπορεί να έχει να κάνει με τον Φάνη, διότι ο Φάνης έχει ένα Samsung Fold. Όχι, δεν έχω τρελαθεί, εννοώ ότι έχει Android και τα Android δεν έχουν επαφή κληρονομιάς. Επαφή κληρονομιάς έχουν μόνο τα iPhones. Και iPhone έχουν μόνο ο Αντώνης, η Χάρης, αν κρίνω δηλαδή από τα AirPods Max που φοράει στο πρώτο επεισόδιο, και ο Ορέστης. Άρα λοιπόν η πρόβλεψή μου είναι πως ένας από αυτούς τους τρεις θα πεθάνει μέχρι το τέλος της σειράς. Και πιστεύω πως αυτός θα είναι ο Ορέστης. Γι' αυτό και η Κλέλια φαίνεται να βάζει την επαφή της σαν επαφή κληρονομιάς στο κινητό του. Θα δείξει όμως, παιδιά, Χριστόφορος είναι αυτός, μπορεί να παίζω και έξω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό επεισόδιο. Εύχομαι να περάσατε τέλεια με το βίντεο. Προφανώς κάνω περισσότερο χαβαλέ για την ψυχαγωγία του πράγματος. Σέβομαι κάθε δημιουργό και ας είμαι καυστικός απέναντί του. Και όπως πάντα, θέλω κάτω στα σχόλια να μου πείτε πώς σας φάνηκε η δεύτερη σεζόν της σειράς Μαέστρο. Εάν τη βρήκατε καλύτερη ή χειρότερη
της πρώτης και αν συμφωνείτε με τη θεωρία που σας είπα πριν λίγο, με την πρόβλεψη μάλλον. Εγώ είμαι ο Θωμάς, αν δεν χόρτασες αυτή τη φάτσα τόση ώρα που τη βλέπεις, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok όπου ανεβαίνει πολύ συχνά και πολύ ξεχωριστό υλικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να βγαίνετε έξω και να περνάτε όμορφα. Εφιλούμπες! Τα πάω, ρε!